Βγήκαμε όλοι, εντάξει. Όλοι τα βλαβεί. Το κεφάλι μου. Κόλε, ξεχάσαμε τον Κωστίκα. Με συγχωρείς Κωστίκα μου, σε ξέχασα. Τι έγινε ρε, τρακάραμε, στάση. Δεν είναι αυτό ρε, τόσο έχω βάλει εδώ αυτό. Εγώ την έφερα, εγώ την έφερα. Να την πάρει ο Κωστίκας, να την πάει στη Γερμανία, να την κάνει δώρο στον Κάιζερ. Στον αυτοκράτορα, τον Κάιζερ. Το σπάει, το μόνο που έμεινε είναι η πείρα του. Δεν θέλω, Κάιζερ, δεν μου το τηλεφώνησαν. Ρε εσείς, αφήστε τα λόγια, ρε, θα φύγει το τρένο, το κυνηγάμε, ρε, μετά, ρε. Ναι, ναι, πάμε, μην αμανάτι, ε. Φά τη γλώσσα σου. Αθήνα μου, δεν θα γραφτώ να μείνω κάτω από το γαλάζιο, από το κρύο ουρανό, από το κίτρινο, από το σκατή ουρανό σου. Ξαναγυρίζω πάλι στη Γερμανία, στις φάμπρικες. Θα ξαναγίνω πάλι το νούμερο 8. Είμαι το νούμερο 8. Με ξέρουν όλοι σαν 7, 8. Α, δεν γίνει νούμερο. Μην λες, κόρη μου, ένας μόντιος δεν γίνεται ποτέ νούμερο. Είναι από μόνος το νούμερο. Είναι το 8 στη Γερμανία, έτσι με ξέρουν, σαν 8. Και άλλοι 7 τι ήτανε, πόντι κι αυτοί. Θα σε γελάσω, Γιωρίκα. Ανθρακολυγία, σκοτάδι, τους έβλεπα όλους μαύρους. Αχ, θα κάνει και μαύρη ζωή! Έλα, έλα. Πάμε για να φύγει το τρένο. Πού θα φύγει το τρένο, πού θα φύγει το τρένο. Αφού εγώ κρατάω τη θέση. Άμα δεν αφήσω τη θέση, πώς θα φύγει, από τι βαστάω τη θέση. Πάμε τώρα. Επιτέλους, η ντροπή του πόντου ξεκουμπίσεται. Δόξα να έχει ο Θεός. Πάμε κοντά του όμως, μην πάρει κανένα άλλο τρένο και πάει για την Κρήτη. Γιατί ρε, βάλανε τρένο και στην Κρήτη τώρα. Με το Πασόκολα να τα περιμένεις. Αλλά αν και ακόμη δεν βάλανε, ο Κωστίκας είναι ικανός να πάει στην Κρήτη με τρένο. Η αλήθεια είναι ότι έχει γνωριμίες, τα καταφέρνει τεμέτερον. Πάμε, 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 πάμε. Την πρώτη γραμμή εισέρχεται το ταχύτητα του Βενικιάμα στην Κρήτη από τα Φέσσα για Λάρισα Θεσσαλονίκη. Τι ζητούσα για να ριζώσω στην πατρίδα? Μια γλάστρα με κοπριά. Όχι, όχι. Μια δουλίτσα ζητούσα. Να έχω κι εγώ ένα περοκάμπατο και ένα βιβλιάριο αστερίας. Ζητάω πολλά. Μα τίποτα. Ό,τι ζητάνε αυτή τη στιγμή 200.000 Έλληνες. 200.000 Έλληνες. Κοίταξε από εκεί. Γιατί βαράνε, Κωστίκα? Γιατί βαράω, ρε. Εσύ έβγαλε το όνομα του ψάχνου για δουλειά και να τα αποτελέσματα. Άρχισαν να κοιτάνε και οι άλλοι δουλειά. Να, γιατί είμαστε ανάδελφοι. Τι είπε, με είπε αδελφή. Αδελφή είσαι και δεν φαίνεσαι. Όχι αδελφή, Κωστίκα. Ανάδελφη. Ναι, το φι με όμικρον γιώτα. Προσοχή. Η ταχεία Αθηνών Λαρίσης Θεσσαλονίκης Μονάχου αναχωρεί. Ευχόμαστε καλό ταξίδι και σας αφιερώνουμε αυτό το τραγουδάκι. Γιατί φεύγεις? Επιτέλους! Κωστίκα μου, να σε ασπαστώ! Κι εγώ. Γεια σου, Γιωρίκα. Γεια σου, Κωστίκα μου. Γεια σου, Γιωρίκα. Καλό. Μας γράφεις. Ναι, μας γράφεις, Γιωρίκα. Ευχαριστώ. Στο καλό να πάω. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Πολύ σκληρός ο αποχωρισμός. Κάθε το φάει μπάφλι ξενιτιά του Γιωρίκα. Κωστίκα, εσύ πρέπει να... Αντέστητε! Δεν κλαις που μένει ο άνθρωπος στην ξενιτιά. Εγώ πολύ βγάζει με τους αποχαιρετισμούς. Μας έφυγε πάλι ο Κωστίκας. Εδώ είμαι εγώ. Ο Γιωρίκας έφυγε. Γιατί έφυγε ο Γιωρίκας? Ποιος έπρεπε να φύγει. Εσύ έπρεπε να φύγεις, Κωστίκα μου. Αυτό ήθελε να σου πω. Και δεν μου το πες, δάτη με, κι αφήσε με κορέα άνθρωπο, να πάει στα δρακολυγεία. Δεν έγινε δά και τίποτα το ανεπανόρθωτο, Κωστίκα. Σε μισή ώρα που θα έχουν απεργία τα τρένα, θα το ξαναφέρουν πάλι πίσω. Και φεύγει με το επόμενο τρένο. Κωστίκα! Κωστίκα! Κωστίκα!
Ευτυχώς που σε πρόλαβα. Σε θέλει η γιαγιά σου επιγόντως. Η γιαγιά μου, η γιαγιά μου τι έπαθε. Άμα τρέξεις, ίσως την προλάβεις. Δεν τρέπε, παιδιά, είδατε. Που λένε κάθε εμπόδιο σε καλό. Όχι κι όλα τα εμπόδια. Συγγνώμη φίλε, Μοσχάτο είναι εδώ. Τι Μοσχάτο ρε φίλε, εδώ είναι Σφενδάλη. Μαλακάσα. Δεν είμαι μαλακάς κύριε, Πόντιος είμαι. Α, καλά. Άρα Κωστή κάτι μου έχεις κάνει. Εσύ είσαι η ντροπή του Πόντου, εγώ τα θαλάσσωσα. Έχω χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Καλέ, καλέ, δικά σου είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Και τα αυγά και τα καλάθια. Άσε μας κυρά μου, άσε μας κυρά μου. Γιαγιά, μη μ' αφήνεις μόνο μου στον κόσμο κέρι μου. Μη στεναχωριάσαι παιδάκι μου. Αυτά τα πράγματα δεν τα κανονίζουμε εμείς. Αλλά εκείνους που είναι εκεί πάνω. Είναι κασμός στην ταράτσα. Ναι, εγώ και πήγαινε να φωνάξεις. Πού γιαγιά. Αν ευχαριστώ πάνω και να σε φωνάζω γιαγιά. Δεν με κοροϊδεύεις. Εμείς τι να σας κάνω φίλες βλακίες. Πιάξω κονιάκα από το παράθυρο. Εγώ φεύγω. Όπως είπα. Και εσύ κοίταξε να μείνεις τόσο βλήμα. Κοίτα να πονηρέψεις. Δεν είμαι βλήμα, γιαγιά. Σκάσε. Όταν λέω εγώ ότι είσαι βλήμα, πάει και τελείωσε. Είσαι βλήμα. Τι ώρα είναι. Ό,τι ώρα θέλετε. Όλο να πηγαίνω. Έλα τώρα. Θα μας πεις ότι έχω ψυχήσει κύριο για να πας στον άλλο κόσμο. Στον άλλο κόσμο να πας εσύ, ρε. Τόσο τόσο έχεις από μένα. Τι βαράσκα, γιαγιά. Εσύ δεν είπες τι φεύγεις πια. Φεύγω ρε κόπο να λέμε το κόμενο. Έτοιμο μανούλι, πάμε airport. Ναι, sweetheart. Εσύ είσαι ο κόμενος. Γεια, εγώ. Μα είναι λίπεν, μα είναι λίπεν, μα είναι λίπεν, μα είναι λίπεν. Γεια, έχεις και κόμενο. Ναι, ναι, το γνώρισα στα καπί. Θα με πάρει μαζί του στα καπί της Σουηδίας. Εκεί κάνουν και π***ς εσύ. Αυτός είναι ο κουνός μου που σου έλεγα. Το βλήμα. Για μένα, δεν άφες αυτής, ουκ γαράκουσες τη λαλούση. Τι λέτε, δεν καταλαβαίνω, ούτε ούτε εσύ. Τα χαρτιά για το σπίτι και το μπακάλικο τα έχω στο χασοδίκι. Τα έχω υπογράψει κιόλας, ε. Άντε, έλα σε φιλίζω τώρα, έλα. Γιαγιάκα μου, καλό ταξίδι. Να περάσεις καλά, γιαγιάκα μου. Και πρόσεξε, μην μου μείνεις έγκυος, ε. Να πάρεις αντισυλληπτικά. Άντε, στο καλό. Άντε, βρε. Άντε, βρε. Εγώ κάρηκα πολύ που γνώρισα ένα αληθινό πλήμα. Εγώ πλήμα. Άντε, σίδερο στη μέση σου και σένα. Άντε, κουνήσου, πω, πω τα χούφταλα. Άντε. Κάθε κρά σε βοηθήσω, περίμενε. Άσε με, σου λέω. Παραμάνι μου. Πώς την αλήθεια. Αλήθεια είναι μωρέ, το κατέχεις. Σήμερα το πρωί της πάτρεψα. Τι δεν μου το πες, Πάπα Μανώλη. Έτσι ήθελε η γιαγιά σου να μείνει μυστικό για να μην την εκράξουν, λέει. Ω Παναγιάτη σου μελάς. Το μαγαζί έγινε υπόγειο. Κουζουλάθηκες μωρέ, σήκω σήκα. Η ταβέρα είναι κάτω. Α, δηλαδή άμα σηκωθεί πάνω ταβέρα, βεβαίως θα ξαναγίνει ισόγειο. Ωρε Παναγιάτη σου μελάς. Θα βάλω μια ταμπέλα εδώ που θα λέει Ποντοπολίων ο Κωστίκας. Ναι, ναι. Κι άλλη μια ταμπέλα που θα λέει Και τη Σκότα στο Γάλα. Κι άλλη μια ταμπέλα που θα λέει Σπικ Ποντιακά. Ε, να μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε και ξένες γλώσσες. Αχ, εδώ. Μιχαήλ, Ιλ, άνοιξε το μαγαζί. Open the μαγαζί. Κωστίκα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που δεν έφυγες. Πού να πάω τώρα πια. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότης. Να αποκτήσω κι εγώ ένα μαγαζί. Αφεντικό, αφεντικό. Βγήκαν οι κλέφτες και το άδειασαν το μαγαζί. Μόνο τον πάτο μάθησαν. Μόνο τον πάτο μάθησαν. Κλέφτες. Γεια μου. Πάρε. Πού να πάρω διευχόν τον Αγίο. Θεέ μου. Πείτε μου ότι είναι όνειρο, ότι κοιμάμαι και ονειρεύομαι. Και πείτε μου ότι τώρα εδώ πέρα είναι γεμάτα τα ράφια και έχουν και του πολιού το γάλα. Ποιος είναι? Εμείς είμαστε, δεν μας γνωρίζεις. Εσύ είσαστε. Πού να σταμάτησε? Ο Σταμάτης δεν ήθελε να γίνει πινέλο και δεν ήρθε.
Ωραία ιδέα όμως να μεταφέρετε σε πινέλα, έτσι. Άντε και είχα ξεμείνει. Περάστε πίσω, περάστε πίσω. Απαπαπαπα, δεν παίρνω λεφτά από γυναίκες εγώ. Γιατί κύριε, τα δικά μας λεφτά είναι πλαστά. Όχι, Δέσποινα μου, αλλά μπορεί να σου βρεθεί ένας γαμπρός. Να έχεις κάτι να του δώσεις. Μέχρι να βρεθεί, βλέπουμε. Τρέχω, Κωστίκα μου, τρέχω να τα πάρω κιόλας. Κάτσε, κάτσε να το συζητήσουμε. Τρέχω, τρέχω. Πολύ καλό κορίτσι. Αν δεν καταλαβαίνω, γιατί τα κάνουν αυτά για μένα. Περίεργο. Εμείς ρε το παρακάναμε. Όχι, όχι, όχι. Αυτός θέει. Ξεχνάτε ρε τι μας έχει κάνει. Λέγε ρε Αρμένη στο μαγαζί σου μόνο τι έκανε. Ξεσκόνετε τους χωραμπιέδες. Έλεγανε μέλι στα μαγαρόνια να τα κάνετε μελομαγάρονα. Μου διάλεσα όλες τις πάστες. Το έκανε το μαγαζί, άσε, πού να στα λέω. Τι είναι αυτά ρε, αυτά δεν είναι τίποτα ρε. Ξέχασες την άλλη φορά που βρήκες το δρόμο, το γραμμάτιο, το ξένο και πήγε και το πλέρωσε. Θα ξεχάσω εγώ το ξύλο που έφαγα όταν πήγα και του είπα ότι ο Πέτρος πήρε AIDS και μου λέει αυτός γιατί δεν πήρε ντάτσουν ρε. Δίκιο έχεις αυτό ρε, πώς την ξέρει αυτή η μάρκα. Εδώ κύριε κινδυνεύει η εθνική μας αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια του πόντου. Πρέπει να τον διώξουμε οπωσδήποτε από εδώ. Βεβαίως πρέπει να φύγει, αλλά πώς θα φύγει. Κάτι έχω σκεφτεί. Αυτός μένει σε τροχόσπιτο, έτσι δεν είναι. Και γιατί δεν μένει στο σπίτι του. Αφού το σπίτι το έχει δώσει πρίκα στην αδερφή του τη Βενετία που έφυγε στη Γερμανία. Καλά, και αυτή πήρε το σπίτι μαζί της. Το πήρε. Και πώς το πέρασε από το τελωνείο. Τι είναι αυτό, εδώ ο άλλος πέρασε ολόκληρο βίντεο, ρε. Σωστό. Σωστό. Άλλο είναι, άλλο είναι. Αυτός έμαθε από το εξωτερικό να ζει όξο. Α, γι' αυτό μένει στο τροχόσπιτο. Γι' αυτό μένει έξω. Ναι. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε στο τροχόσπιτο. Το τοίχο! Το τοίχο! Μου πήρα τον τοίχο! Φτιάξε μου και ένα διπλό ούζο. Καλά διπλό ούζο, έφτασε. Μου κλέψαν τον τοίχο. Τι έγινε ρε Κωστίκα. Μου κλέψαν τον τοίχο. Ποιο τοίχο. Σε τι κοινωνία ζούμε. Σήμερα κλέβουν τοίχους. Άμα θα κλέψω βλακιά, μεθαύριο πουλιά. Μας δουλεύεις ρε Κωστίκα. Σου πήραν τον τοίχο. Ναι ρε Γιώργικα, ναι. Εκεί που καθόμουν στην τουαλέτα και σηκόμουν. Ένιωσα πίσω με ένα αεράκι, μια δροσιά. Γυρίζω και βλέπω ότι μου λείπει ο τοίχος. Αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ γιατί μου σε δράση. Άκουγα πέναγανε πίσω μου ο κόσμος και μου φώναζε «Γεια σου Κωστίκα! Γεια σου Κωστίκα!» Λίγο έχουμε γυρισμένος, από με γνωρίζουνε. Ακούς, μοιάζει η μούρη μου, το μου, δεν ξέρω. Και ποια οργάνωση είναι, ρε, με την ευθύνη. Εγώ δεν ξέρω ποια οργάνωση, έχω μπακαλήσει με. Έλα να βρει στο μαγαζί, πάμε. Παπά, πήγε. Χαίστηκε από το φόβο του. Στην τουαλέτα ήτανε. Σφιγγότανε. Μπράβο ρε Γιωρίκα, ωραία ιδέα είχες να του πάρουμε τον τοίχο. Αλλά είναι βέβαιο, εάν δεν την είχες εσύ, θα την είχα εγώ. Έχετε και μια λόγη πάνω. Γεια σας. Καλώς το Δεσποινάκι που περνάει και δεν μας κοιτάζει. Εγώ όλους τους κοιτάζω, αλλά δεν βλέπω τον Κωστίκα. Αφού δεν είναι εδώ, πώς θα τον δεις. Δεν είναι, πού είναι. Ας τον αυτόν, ψάχνει τον τοίχο του. Ποιο τοίχο του. Αφού σου είπα, ρε Δεσποινάκι, αυτός δεν έχει μυαλό, ενώ εγώ και μυαλό έχω. Και όπως σου είπα. Άσε, βρε Γιώργικα, τώρα πάλι τα ίδια άρχισες. Άσε, σου λέω. Δεν σε γουστάρει, τι επιμένεις. Αφού δεν σε βλέπει, αλλού βλέπει. Μιλάει και ο τιμάριθμος. Πολύ παπά, σε. Παπά, πάρε το σάντουιτς, τη κοκακόλα σου και τα 7 πάνω. Ωραίος ο Αρμένης. Κάτσε ρε πρόεδρε, κάτσε να σε παίξω ένα τάβλι. Δεν παίζω μαζί σου, έχεις φάρδος. Να, έρχεται ο Λαμπάκιας. Έλα ρε Λαμπάκια, έλα επιτέλους να παίξουμε και κανένα τάβλι. Τι να παίξω μαζί σας αφού δεν ξέρετε ρε, αντί να μάθετε πρώτερα και μετά ρε. Κάτσε, 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 σαν άφησε τα λαμπάκια τώρα. Θα σκίσεις για Νίκο, θα σκίσεις. Εγώ παίζω βρε μ***κα, εσύ ρίχνεις. Τι, φύγαν τα ζάρια, σταμάτα. Ποιος κάνει φύλλα ρε. Τάβλι παίζουμε. Έλα κόψτε παιδιά. Τότε να αλλάξουμε τράπουλα. Ρουά και ματ. Τι κολοφαρδιά είναι αυτή που έχει μπαρα, μαμά μου πιάσε με την πρώτη ρε. Πω, πω, ξαναπέσω μαζί του ρε, τι θα πει ρε. Ποιος είσαι ρε Γιωρίκα. Τι έκανε, δεν κάθαμε εδώ, τι έκανε, τι είναι αυτά. Είσαι αχάριστος ρε, εμένα μου φύγε Παναγία να το βάψω. Τι σχέση έχει η Παναγία ρε, με το χρώμα που κάνες. Έχεις ξαναδεί ροζ σούπερ μάρκετ. Σαν κοιλότητα μου το έκανες. Ωραία! Ποια η κοιλότητα? Όχι, το χρώμα. Μην μου πεις σ' αρέσει. Δεν ξέρω, μ' αρέσει, έχει κάτι το διαφορετικό. Τα ακούς κύριε Κωστίκα, έχει κάτι το διαφορετικό. Μη συγχωρείς. Εγώ το πάμε τη γονή μας ξεφωνήσουν, καταλάβες. Ρε Κωστίκα μου, πολύ φρουφρού είναι το μαγαζί. Μήπως ο ιδιοκτήτης είναι μ***.
Φέρτε πινιέρο να το βάψω μαύρο. Ότι, τι είναι αυτά που λέω Κωστίκα μου τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Πήγαν τα ράφια. Να, να, ήρθαν τα εμπορεύματα. Παραλάβω. Πόπο πράγμα. Πόπο πράγμα που έχει να φάει ο Πόντος. Ούτε ένα δεν έκανες. Παρθένα σε έβγαλα. Πού είναι το φάρδο σου, πού είναι το φάρδο σου. Α, είπα κι εγώ. Βρουσουζιά, έλα ρε παπούλη, φύγε. Και μας πλώμωσε την κίνια σήμερα. Μα σου θέσω μια στην κεφαλή, μωρά, να σε ξεκουρμουλώσω. Μιχαήλ, Ιλ. Ε, αγαπητικό. Να καβοηθήσεις. Μπράβο. Όλοι μαζί βοηθάτε. Να βοηθήσω κι εγώ, Κωστίκα. Να βοηθήσεις, ανομβρία μου, τρέχα κι εσύ. Όλοι βοηθάτε, κατεβεί το πράγμα. Αμάν, ήρθαν τα εμπορεύματα του Κωστίκα, μωρέ. Ήρθανε! Βρε τον άτιμο, τα κατάφερε και βρήκε λεφτά. Έχεις ταράξει, ρε Κωστή γαθιά. Βάφε κουβάλα, βάφε κουβάλα. Κωστήκα μου, να βοηθήσω κι εγώ. Ναι, πήγαινε πάρε πράγμα στην αγκαλιά σου. Μπράβο, ρε Κωστήκα. Επαέφερες όλα τα καλά του κόσμου, ρε. Άντε ρε Μανώλη, άντε ρε Μανώλη, κουβάλα και μην μιλάς. Έλα! Ό,τι θέλεις, Κωστήκα, βοηθήσω παπά μου, ρε. Θα βοηθήσει. Να κουβαλήσω κι άλλο αφεντικό. Όχι. Παλιάρα, άντε στο διάλο, φύγε από εκεί πέρα. Έλα, παππούλη, πάρτο. Να σε καλά, παιδί μου. Παλάτι μου, ρε, και μπόλικο. Να ρίξω τις παπαδιάς μας και νοστιμέψει. Γρήγορα, γρήγορα, κουβαλάτε. Πρέπει να γευτεί το ποντιακό κοινό, τα εκλεκτά προϊόντα του Κωστίκα. Έβαλα, Κωστίκα, έβαλα, πάει κι εγώ ένα χεράκι. Βλόγισέ τα, πάτερ, βλόγισέ τα. Τι είναι αυτά, βρε. Χρώματα, γέροντα. Μπα. Επειδή με είδες μπόντιο, μικροειδεύεις, εδώ έχει παπαγάλους, ε. Αυτά είναι τροφές για τα πουλιά, αστείαμες τώρα. Όχι, χρώματα είναι γέροντα. Χρώματα είναι, για να πάρω κι εγώ ένα πακέτο. Μαλά θεμά, σε κουζουλό πράγμα. Σηκώ πάρα μωρέ. Τι βαράζε, παπά. Τι βαρά, μωρέ, μόνο με σφαλιάρες λειτουργείς εσύ. Φάει και καμιά νουτρίτσια μας και δυναμώσεις. Τι κρινιάζετε, ρε τεμπέλιες Έλληνες, ε. Έτσι θα προκόψουμε, ε. Παραγωγικότητες, ρε, παραγωγικότητες. Πώς θα μας έρθουν καλύτερες μέρες μετά από 40 χρόνια. Θαύμα φαγητό θα γίνει με φυτίνι, με φυτίνι. Σιγά παππούλη, σιγά παππούλη, θα γεμίσουμε βούτυρα. Τι να γεμίσουμε, ακούσουλε για το βάρλο μπράντο με πέρασε και μου τα φορτώσει έτσι τα βούτυρα. Να θεμάσαι ρε Κωστίκα, με σκοτώσετε σήμερα. Άντε μωρέ δε σπίτι, βάλε χέρα και πάει να τελειώνουμε. Την ευλογία σου, πάτερ. Τι διάλο. Και τα κολόχαρτα. Ασήκωτα γίνανε. Και κάτι δεν πάει καλά με τη μέση μου σήμερα. Τι τα γίνεται πάει μωρέ γιατρέ με το ασθενοφόρο. Έπαθε πράγμα άνθρωπος. Δεν είναι ασθενοφόρο παπά μου. Σαλάμια του Νίκα είναι. Σαλάμια είναι. Άντε ρε φίλε εδώ στα μακαρόνια τελειώνομαι. Όχι. Άρε Κωστίκα μου βγήκε ο κ***ς. Κωστίκα μου, Κωστίκα μου. Γεννήσε όλη η πλατεία εμπορεύματα. Στίχημα έχει κουνάρ. Μάγος είσαι. Κουάκι, πόγκιος. Μην τα πράγματα του τώρα, μωρέ. Μπαταρίες. Τι μπαταρίες, μωρέ. Εδώ λέει 7 ψυχές, μωρέ. Αυτό είναι ζημιά για τη δουλειά μου. Θα ανοίξει το μαγαζί του Κωστίκα, κλείσει το δικό μου το μαγαζί. Ακούω 7 ψυχές. Τι θα θάψω εγώ, μωρέ. Γάτες είναι 7 ψυχές. Βρε Κωστίκα, η μέση, μωρέ, παιδάκι μου. Ποια? Τι όβαρια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Μέση σου. Ναι, άλλαξε μέση. Το τιμολόγιο σήμερα να το δώσω. Πάρ' το πάνω. Πάρ' το κι αυτό. Κωστίκα, τα τιμολόγια του Χατζηπανάκου Πασαλία τα πληρώσουμε τώρα. Ε, βέβαια, τώρα θα πληρωθείς. Τώρα. Άντε να τελειώνουμε. Έλα. Ε, παπά, τι έγινε. Σε πλακώσανε. Χα, παπά μου. Παπά μου, ξαπλωμένος. Άρε, παπά, Χριστέ, σε πλακώσαν οι σερβιέτες. Να στέσω μια κεφαλή, ας πω εγώ. Ε, γελάτε κι εσύ να ξεφορτώστε. Έχω κουβαλήσει εγώ στη Γερμανία τόνους, συνήθιζε να κουβαλήσετε εσύ. Έτσι θα ζήσεις. Πρέπει να του το κάνουμε οικόπεδο. Το σπίτι. Όχι ρε, το μαγαζί. Και θα χτυπήσουμε αύριο στα εγγένεια. Ζήτω ο Πόντος! Ha 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 ha
Άντε, φάτε! Άντε! Άντε, γεια μας! Γεια σας, παπά! Καλές δουλειές, Κωστίκα! Καλές τιμές! Καλές τιμές, καλές τιμές! Όχι αυξήσεις, τίποτα, άντε! Πάντα τέτοια! Ευχαριστώ! Να έχουμε να δούμε φέτα συνέχεια! Εδώ, 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 εδώ! Γεια σου, Κωστίκα! Γεια σου, γεια σου! Παναγιώτη, ρίξτε, Παναγιώτη! Άντε, μπράβο! Αχ, αυτό είναι! Άντε, φάτε, φάτε, μην τρέπεστε! Ποιος έχει την βόμβα? Ποια βόμβα? Την βόμβα! Α, αυτή που θα βάλουμε στο μαγαζί του Κωστίκα? Ναι, αυτή. Εγώ πάντως δεν την έχω. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Άμα... τι έπαθες, κύψες? Όχι, τώρα θα χτυπήσω. Την είχα βάλει μέσα σε μια ποδοσφαιρική μπάλα για να την καμουφλάρω. Και την ξέχασα σπίτι. Λες να την πάρει το ανιψάκι μου να πάει να παίξει μπάλα γρήγορα στο σπίτι. Πάμε, τρέχω! Ό,τι εκλεκτό προϊόν, ό,τι ποιοτικό προϊόν, ό,τι φτηνό προϊόν δεν το βρείτε στο μαγαζί μου. Κι αν δεν το βρείτε στο μαγαζί μου, εγώ θα σας στείλω σε άλλο μαγαζί. Κωστίκα μου, και με μια καλή νύφη. Ευχαριστώ. Γιατί να στεναχωρηθείς και εσύ, νύφη? Κωστίκα μου, σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Και άμα θες σωρόπι, θα έχω στο μαγαζί. Ευχαριστώ. Θετικό. Έλα. Καλές δουλειές. Αφού μου τα πάνε οι άλλες, τι μου τα λες? Ευτυχώς προλάβαμε. Σάλτα να βάλεις τη βόμβα. Εγώ! Όχι, εγώ εσύ! Όχι εσύ! Εγώ! Όχι εγώ! Τι είναι, μπαλά, είναι μπαλίτσα. Πολύ, μπαλά. Πήγε στη Μανούλα τώρα, μπράβο. Ωραία. Σε λίγο το κτίριο θα γίνει οικόπεδο. Οικόπεδο ήταν και όταν το αγόρασα από ένα Αμερικάνο. Και σιγά σιγά είδες, πετραδάκι, πετραδάκι, το έκανα ολόκληρο κτίριο. Να όμως που θα έχεις την ευκαιρία να το ξαναδείς οικόπεδο. Είμαι τόσο συγκινημένος. Εντάξει, σε δύο λεπτά θα κραγεί βόμβα στο μαγαζί του Κωστίκα. Μπράβο! Ωραία! Τι ωραία. Εσείς, στο δικό μου το κτίριο βάλαμε τη βόμβα. Και εμείς κοιτάμε που είναι δικό σου. Α, υπεράνω όλων ιδέα. Ρε, δεν με χαίζετε και δυο σας. Εγώ θέλω το κτίριό μου. Αν ανατινάξουμε το μαγαζί του Κωστίκα, πάει και το κτίριό μου. Ρε, εσείς, πετραδάκι, πετραδάκι, το έχω χτίσει. Το κτίριό μου, ρε! Ρε, εσύ, αυτός θα μας χαλάσει τα σχέδια, ρε. Δεν έχει καθόλου μυαλό. Λες να μην είναι πόντιος και μας δουλεύει. Δέσποινα το ψαλίδι. Αμέσως, Κωστίκα μου. Το ψαλίδι να ανοίξω την πύλη του καταναλωτικού παραδείσου. Ακολουθήστε με. Θα κόψουμε την κορδέλα τώρα. Αλλά αυτό δεν κόβει το ψαλίδι το νερό. Έλα ρε Γιώργη, κάστη μπάλα και να βοηθήσει να κόψουμε την κορδέλα. Γίτσες. Είδες, Μπόμπα ο Πόντιος. Σουλτάνα μου, δεν είσαι αλμία έκανα. Τι, δεν απάνω, επόμενο. Όχι, κι εγώ, κι εσύ. Αναθεμάσαι Κωστίκα και εσύ και οι κοφτέδες σου. Με πιάσε τσιρλιπετή. Μην υπανάθεμάσαι που να με βιάζει πελάτη. Τι έγινε. Κακούργε. Κανείς. Ανάθεμά σου, προγόνου σου, μωρέ! Τι έγινε, ρε! Κύριε, τι έγινε, όταν πιάνει όλες τις σκυλιές τους και σκότει και φεύγουνε! Τι έγινε, γιατί, για ποιο πράγμα! Με Κωστίκα μου, τι φαγητά είναι αυτά τα οποία μας τάισες? Τι φαγητά, φαγητά για εγγένεια, ειδικά! Ειδικά φαγητά, βέβαια! Και πότε τα πήρες? Τα πήρα, δεν προχώρησα. Είχα πέσει κάτι εγγένεια πριν από 1,5 μήνα. Τους περισσέψα, λέω μου, τα δίνετε αυτά τα φαγητά για εγγένεια, να τα χρησιμοποιήσω στα δικά μου τα εγγένεια. Και μου τα δώσανε τα εγγένεια. Θα είναι και λεμονάδο. Κωστίκα μου. Και εσύ δεν σπίτα. Η κοιλιά μου. Γιατί πάθανε τώρα και τι έγινε. Πάντα εγγένεια. Μαχέσαμε. Ωχ. 320. Τι έκπτωση δεν θα μου κάνεις? Τι έκπτωση μωρή, μπουτίκι δεν παίζει καν έκπτωση. Αν δεν μου κάνεις έκπτωση θα πάω εκεί που πήγαινα και πριν. Δεν φτάνει που σε προτιμάω, όλα εσύ θες να τα φας. Τέλος πάντων, σκόψε ένα κοσάρικο.
Πάρα. Τι αυτό. Αυτά έχω. Κοσάρικο. Και 300. Γράψα στον πατέρα μου. Εντάξει. Ποιο πατέρα, ο πατέρας πέθανε. Μπορεί. Καλημέρα, Κωστίκα μου. Καλημέρα, Δέσποινα μου. Πώς πάμε. Έχει κίνηση, έχει δουλειά. Πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλαβαίνω. Αλλά δεν πληρώνουμε. Α, δεν κάνεις καλά. Έτσι όπως πας θα το κλείσεις το μαγαζί. Γιατί δεν κάνω τους αφήσεις μυστικούς. Μια στιγμή το γράψω λίγο ξεχάσω. Πατέρας της, 300. Καλημέρα, Κωστίκα. Καλώς τον πρόεδρο, τον πελάτη. Φέτα έχεις. Τι φέτα, ψωμί. Όχι, τύρι. Α, πώς έχω. Αλφα, βήτα, γάμα. Η καλύτερη. Έλα. Ρελάκι. Ναι, δε σπίνα μου. Κάνε καφεδάκι, δεν θα πιούμε. Αμέ. 3.385 πήγε φέτα. Μιχαήλ. Μιχαήλ. Ήλ. Όχι, θα βρεθεί εγώ. Εσύ. Κύριε, τη μία αυσές τη φέτα, ε. Βρε, 4.250 έφτασε σήμερα φέτα. Θέλω να με καταστρέψεις, ε. Ακρίβηνε πάλι. Ευτυχώς που έχω ένα φίλο μου στο χρηματιστήριο και μαθαίνω τις τιμές. Αλλιώς θα είχα φαλερίσει. Να δοκιμάσω λίγο. Τι λες, μωρέ, πρόεδρε, που δοκιμάσεις. Ένα κομματάκι φέτα για να κάνω στο άλικο. Τρελός είσαι. Γιατί φέτα στο σακί θα πάρω. Με έπεισες. Ήλ, πήγε φέρ τη φέτα. Γρήγορα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλώς τον. Πώς από εδώ. Για φέτα. Α, και εγώ για φέτα ήρθα. Έχουμε καλή φέτα, Κωστίκα. Αλφα, βήτα, γάμα. Γάμα θέλω. Ορίστε. Πώς είναι κομμένη έτσι. Σαν αντίδωρο. Λίγο ψωμάκι έχεις. Και ψωμάκι. Ας το κάτω, ε. Θέλει και ψωμί. Είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο της κάλας. Να κάνει μήνυση στον Ιόλα. Το είπε. Ιόλα ή τίποτα. Τι λέτε. Για την κάλας. Α, εγώ χωρίς κάλας δεν μπορώ να φάω. Ακούς Μαρία κάλας το φαγητό σου. Με ποια Μαρία τρως. Όχι, εγώ τρώω κάλας. Δεν ήξερα ότι έχεις τέτοια μουσικά γούστα. Καθόλου γούστα δεν έχω. Εγώ ό,τι μου δίνουν το τρώω. Βέβαια. Να δοκιμαστείς λίγο. Την έχεις σε κασέτα. Όχι. Σε βαζάκι. Έχεις λίγο σαλαμάκι. Σαλαμάκι. Έλα, πρόεδρε, κάτσε να φάμε. Παίρνω στο μήνυμα. Κάτσε, Δέσποινα, κάτσε να φάμε. Να σας φέρω τίποτα άλλο. Κάνε κοντόπουλο. Τι κάνεις, κύριε Κωστικά. Αέρα. Γιατί κάνεις αέρα. Για να γίνεις σαλάμι αέρος. Θα πηγήσω. Πάλι ανέκδοτο έβγαλα. Άντε, βρε ανομπρία μου, άντε, τι κάνεις τόση ώρα. Τι έγινε, βρε Δέσποινα μου, συμβαίνει τίποτα. Έλα, κάτσε, θα στα πω. Ο Κωστίκας δεν είναι καλά. Τι έπαθε ο Κωστίκας, αρρώστησε. Όχι. Σε ποιο νοσοκομείο τον έχουν. Όχι, δεν αρρώστησε. Αλλά. Αλλά να, ο Γιωρίκας και οι άλλοι τον έχουν τρελάνει στην Τράκα. Χώρια που κυκλοφόρησε η φήμη ότι πουλάει χωρίς λεφτά και μέχρι και από το πέραμα έρχονται για να ψωνίσουν. Κι όλο γράφε. Και τους γράφει. Δηλαδή θα μείνει ακάλυπτος στο εξωτερικό κρέος. Και να ήταν μόνο αυτό. Έχει κι άλλο. Μάλιστα. Του κόλλησε ιδέα να γίνει πρόεδρος. Των Παντοπολών. Όχι. Της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νέου Πόντου. Της Βροντής. Όχι, όλο μπερδεύομαι. Της Αστραπής. Μάλιστα, της Αστραπής. Και λοιπόν. Δεν ξέρω, νομπρία μου. Δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου καλά. Και αν δεν τον βοηθήσουμε εμείς που τον αγαπάμε, τότε ποιος θα τον βοηθήσει. Δίκιο έχει, Δέσποινα μου. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτός είναι αγύριστο κεφάλι. Δεν ακούει με τίποτα. Το βρήκα όμως τι θα κάνω. Τι. Θα βάλω να του μιλήσει ο Παπάγος. Είναι φίλος μου και ο Κωστίκας τον σέβεται. Τώρα μάλιστα, ωραίο σύμμαχο βρήκα. Είπες τίποτα. Τίποτα. Λέω καίει ο ήλιος, θα βρέξει σήμερα. Και πού είναι τώρα ο Κωστίκας. Πού θέλεις να είναι. Παζαρεύει το προεδρυλίκι της ομάδας. Αυτό μέσα στο σχέδιο τι είναι. Ανθοδοχείο. Ανθοδοχείο να το πετάξεις. Μπάλα θέλω. Μπάλα. Μπάλα. Βέβαια, για μάλιστα. Μπάλα. Εσύ, ωραίο σου και εσύ. Εντάξει, και εσύ κεφάλας. Εσύ να ξυριστείς έτσι. Να ξυριστείς. Εσύ, πώς είσαι έτοιμος έτσι. Ήμουνα σε άλλη ομάδα και όταν μάθανε ότι είμαι πόντιος με διώξανε. Μη μου πεις. Θα τους σκίσω. Πες, θα τους σκίσω. Πολύ αδύνατος είσαι όμως. Πεινάω και δεν πεινάω. Έχουν να μας πληρώσουν από το 1980 μισθούς και πριν. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ είμαι καινούργιος, εγώ βρήκα καμένη γη. Δεν με ενδιαφέρει τους άλλους. Οι άλλοι φταίνε. Εσύ, ωραίο μαλλί έχεις. Μπράβο. Ωραίες κεφαλές ρίχνεις. Εσύ γιατί δεν είσαι ντυμένος. Εγώ είμαι σε φόρμα γι' αυτό. Να δεν μπορώ, Κωστίκα, τελειώνουμε καμιά φορά. Φεύγουμε. Πολλά τελειώνουμε, ρε παπά. Να γνωρίζω τους υπηκόους μου. Να ξέρω με ποιους έχω να μιλάω, τι έχω να κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε. Ποιος άλλος είναι κύριος. Εγώ είμαι. Κοστούμπος κύριος. Τι λέτε, τόσο καιρό κανένα δεν γίνονταν πρόεδρος. Και η ομάδα ήταν υπό την προστασία του παπά. Λες και τα παιδιά ήταν ορφανά της ενορίας. Τώρα πάω να γίνω πρόεδρος εγώ, όλοι εμφανιστήκατε να γίνετε πρόεδροι. Τώρα έγινα φύλαθλος. Τι λες, φύλαθλος, απ' για να κουρέψεις κανένα παρμπέρι.
Τι λέρε μπακαλόγατε. Παπά, θα το πάω στον αθλητικό δικαστή. Με είπε μπακαλόγατο. Έλα, μωρέ Κωστίκα, κάνε πως δεν το κατέχεις. Εδώ θα λύσουμε τις διαφορές μας με ειρήνη, μωρέ. Λοιπόν, αρχίζω. Πρώτη προσφορά, 200.000 δραχμές. Όσα χρωστάει ο σύλλογος στους παίκτες. Εγώ είμαι. Μέσα. Τα βλέπω. Ποιος δίνει περισσότερα. Περισσότερα, εγώ δίνω τις φανέλες και τα όσπρια του χειμώνα. Εγώ βάζω το κούρεμα όλου του χρόνου τσάμπα και τα παπούτσια. Με κορδόνια. Χωρίς. Εγώ και τα κορδόνια και τα γάλατα των παιδιών τους. Εγώ βάζω το λούσιμο. Εγώ βάζω τις σερβιέτες για τις γυναίκες τους. Βάζω και το ξύρισμα και θα ξυρίσω και όλο το χορτάρι. Εγώ βάζω και 10 κιλά φέτα ως πριμ. Οχ, πέσαμε στα είδη πολυτελείας. Ένα, δύο, ναι. Τρία, ουγ! Κατοχυρώνεται στη φέτα, στον Κωστίκα. Έγινα πρόεδρος! Πρόεδρος! Ο πρόεδρος! Εγώ πρόεδρε, αντί για φέτα μπορώ να πάρω ροκφόρ. Μπορείς! Και πάρισα. Και πάρα πάρισα και ό,τι θέλεις. Λοιπόν, μαζί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Τρώμε από όλα να καλαμαριάς. Ο νέος πόντος κατεβαίνει. Γεια σου, πρόεδρε! Γεια σου, πρόεδρε! Να μας φέρεις το Μουράτι και το Μαρόπουλο. Αυτή είναι η καλή. Δεν πες μας πια η ανομία. Γιατί είναι τιμωρημένη. Ναι, τιμωρημένη είναι. Γεια σου, Προεδράρα. Γεια σου, Πρόεδρε. Ποιοι είστε εσείς, παιδιά? Εμείς είμαστε οι χούλιγκανς της Ομαδάρας που απόκτησε και Προεδράρα. Αουχ, αουχ. Και τους χρειάζεται χούλιγκανς, ρε. Έχει χούλιγκανς η ομάδα. Σαφώς. Γιατί η ομάδα άνευ χούλιγκανς είναι βίντεο άνευ βιντεοκασέτας. Τι λες, ρε, τι λες. Λίγο και... πουρός ο πρόεδρος βέβαια, αλλά έχει καλό μαγαζάκι. Σκάσε μόλι που σαν καραμέλα, όμως εγώ μαγαζάκι και είμαι πουρός, σαχλή. Και τους χρειάζεται τους χούλιγκανς, ρε, η ομάδα. Ρε φίλε, πόντιος είσαι ή το μας το παίζεις το κουφό και έτσι να πούμε. Πόντιος είμαι και δεν είμαι και κουφός και ούτε παίζω. Τι χρειάζεται οι χούλιγκανς, ρε. Άμα δεν υπάρχουμε εμείς, ποιοι θα δέρουν τους αντιπάλους οπαδούς. Τι λες, γιατί τους δέρουμε. Γιατί έτσι είναι. Ρε μπαϊραχτάρις που τους χρειάζεται. Έτσι είναι, ρε, έχει δέρουμε. Έχει δέρουμε. Άμα δεν μπορούμε. Εμείς δέρουμε. Άμα δεν μπορούμε. Στο διάλο, ψηλέ καθήκη. Καθήκη, σε και φαίνεσαι καθήκη. Δεν λέω εσένα, ρε καθήκη. Τι έγινε, Αλομπρία. Τι πάθανε, Αλομπρία. Ξέρω τι έγινε. Δεν καταλάβω τίποτα. Αχ, λαγκεύωσε, λαγκεύωσε. Παιδεία και κάνεις. Αχ, λαγκεύωσε, λαγκεύωσε. Καλή σου μέρα, μωρέ Κωστίκα. Καλημέρα, παπά. Για να δω, μωρέ, πήγες και πια σκέφτεσαι στον πρόεδρο και τον είπες καθήκη, μωρέ. Εγώ δεν είπα τον πρόεδρο καθήκη, που είναι καθήκη. Εγώ είπα τους χούλιγκαν καθήκη και μπήκε στη μέση ο πρόεδρος και άρπαξε το καθήκη, που είναι καθήκη. Μόρθε ο κούζουλος σε, ούλη κοινότητα επα έχει βουήξει ότι έβρισε τον πρόεδρο. Δεν πειράζει, ας με πει και αυτός καθήκη να ηρεμήσουμε όλοι μαζί και να ησυχάσουμε. Άιντε, άιντε, άιντε παπά. Λάκ, Μιχαλάκη, έλα εδώ Λάκ, Μιχαλάκη. Ορίστε αφεντικό. Να πάω να φωνάξει ένα μαραγκό. Τι να τον κάνεις. Να μου ανεβάσει το κρεβάτι πολύ ψηλά. Γιατί? Άμα πέφτω να με ακούω. Πρέπει να τελειώνουμε με δάφτον Γιωρίκα γιατί κάτι έχει καταλάβει. Σοπ. Ναι, αφού με είπε καθήκη. Καθήκη. Αυτό είναι έποψο. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά πλησιάζουν και οι εκλογές και δεν με συμφέρει να μαθευτεί ότι είμαι καθήκη. Σωστά, έχεις δίκιο. Πρόεδρος και καθήκη δεν γίνεται. Χαιρετώ τη Βουλή των Ελλήνων. Έλα, ρε Γιάννη, καλά, παίξουμε κανένα τάβλι. Άστρα να πάω να δουλέψουμε λίγο, ρε. Τι τάβλι, ρε. Νίκο, έχω μια απορία. Ο Κωστίκας με είπε καθήκη. Είμαι καθήκη. Ρε, εσύ σε μένα μ' ανακατεύετε με τα πολιτικά, ρε. Εγώ πάω να φτιάξω το θερμοσύμφωνα της Ρούλας. Της κάει και αντίσταση. Αντιστασιακέ. Λοιπόν, το βρήκα. Τι. Βρήκα τι θα κάνουμε. Βρήκα την καταπληκτικότερη λύση. Θα πάμε να του το πούμε. Τι να του πούμε. Να του πούμε να φύγει. Αυτό δεν εθελότη μου μπορεί να ξεχομπιζαθεί από εδώ. Να πάτε δυο σας. Όχι, όχι, εσύ θα πας που έχεις κλέγει. Ναι, λέγει. Δεν θα πάμε δυο μας, οι δυο σας θα πάτε εγώ το μαγαζί εδώ. Καλά, φτιάξε ένα φραϊπέ. Ναι. Δύο φραϊπέδες. Κι εγώ δύο φραϊπέδες. Ποιες. Πήγα να φωνάξει τον Κμόχ. Θα φέρεις τον Κμόχ στην ομάδα. Όχι, ρε. Το χρωστάδι ήταν και δεσλάδι. Και γιατί δεν του λες να γίνει προπονητής. Να το πω. Ξέρω να το πω. Θα του δώσω δύο και θα δώσω κι άλλες δύο γυναικέδες. Μπας και δύο. Τι κάνετε εσείς εδώ. Καλά, δεν κάνεις. Εδώ να απλώνουμε και συζητάμε για την ομάδα. Ναι. Και στο μαγαζί ποιος είναι. Ποιος είναι το μαγαζί. Εμένα ρωτάς. Εγώ νομίζω πως είσαι εσύ στο μαγαζί. Και εγώ νομίζω ότι είσαι εσύ στο μαγαζί. Ρε, εσύ άφησες το μαγαζί χωρίς εμένα. Μα τρελαθήκατε, θα τα πάρουν όλα. Γι' αυτό δεν ανοίξαμε το μαγαζί για να μας τα πάρουνε. Να τα πάρουν, όχι να τα κλέψουν. Τα κλέψουνε. Κλέφτες. Κύριος Ραχμές. Τι χρωστάω εγώ, εγώ τι χρωστάω. 2.000. Άντε, άντε. Πόσο κάνει αυτά. 2.000, 2.000, 2.000.
Να δώσ'. Σερβιέτες νανά, δεν έχετε? Να σου πω καμιά κουβέντα, κοπέλα μου, τώρα. Είναι τα θέλεις τώρα και ζητάς από μένα σερβιέτες, μωρέ. Δεν τρέψε λίγο. Τσούβαλε, τσούβαλε, γρήγορα. Καλαγιά μου, καλαγιά μου. Μα διάσαν το μαγαζί και όσες, όλο πάνω το μαγαζί καταστραφήκαμε δέσποιμα. Έλα, Κωστικά μου, μην κάνεις έτσι, μην κάνεις έτσι. Εγώ θα σου ξαναδανείσω τα λεφτά που σου δάνεισα και μου τα επέστρεψες. Έτσι, να κάνουμε. Παραδώσε. Ω, Μανώλη, τι γίνεται, Μωρέ, να σου πω καμιά κουβέντα τώρα για τις απολυμάρωσες, μωρέ. Είναι τα θέλεις και παρατάς έτσι μαγαζί αδιανό, μωρέ, μόνο του. Και αυτό το λιμάνι, το μηχάνημα, το διάολο παρμένο, δεν μπορείς να το φτιάξεις και να το βάλεις λίγο πιο ψηλά, μέχρι να σακατέψει σήμερα. Δηλαδή, όλες αυτές πληρώσανε. Απ' τι, δεν θα κάνουνε. Παπάς άνθρωπος και πήρες λεφτά, δεν τρέπεσαι. Μωρέ, αν δεν πάρω εγώ λεφτά, ποιος θα πάρει. Για μου ήρθαν σκόμαστε, παιδές, πήρα. Τι λες. Φέρε με από την ώρα. Αμέσως, Κωστικά μου, αμέσως. Εγώ τη δουλειά έχω να παρατήσω, τη δικιά μου τη δουλειά που έχω βαφτίσει να οικονομήσω κανένα φράγκο και να κοιτάζω το μαγάζι το δικό σου. Θα σου κόψω τα ποδάρια που σου λέει. Έλα, Κωστικά μου. Τι νερό μου δώσες. Μεταλλικό. Α, γι' αυτό κάνει έτσι. Εντάξει. Κωστικά. Χαίρετε. Ξέρεις τι σκεφτήκαμε. Όχι. Αν δεν μου πείτε δεν το μάθω. Πείτε μου να ξέρω. Σκεφτήκαμε... Συνέχισε. Σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από αυτό το μέρος. Τι πού να πάω. Στο να γύρισε. Πού είναι αυτό. Να φύγεις μακριά από αυτή την αποπνικτική πολιτεία και να πας σε ένα μέρος ελεύθερο, να ζεις ελεύθερο σαν πουλί. Πουλάκι. Μακριά από την απειλή του πυρηνικού πολέμου, μακριά από τα καυσαέρια, μακριά από την άφηξη της φέτας, μακριά από την υποτίμηση. Ναι, ναι, ναι. Να ψαρεύεις όλη μέρα, μόνος κοντά στη φύση, κάτω από τα πλατάνια. Δηλαδή μακριά από τις ειδήσεις, να μην ξανακούσω ειδήσεις, τον 9, τον 6. Να μην ξανακούσω τη βουλή που βγάζει ένας τάπητα στη φόρα του αλλού και τα ξέρω από μικρά παιδιά τι έχουν κάνει. Ναι, 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 ναι. Να μην ακούς την αθλητική Κυριακή. Αθλητική Κυριακή, πω, καλά που μου το είπες. Θυμήθηκα, έχω προπόνηση. Δες που να μείνω εδώ πέρα και πουλα. Πούλα σου, πολύ πιο ακριβά. Εγώ παίρνω και το κολατσό των ποδοσφαιριστών. Δεν καταλαβαίνει αυτός από αυτά. Το βράδυ πρέπει να τον εξαφανίσουμε. Τεμπερχανάδες, σηκώνετε πάνω. Σηκώνετε πάνω όλοι, είπα, και ακολουθήστε με να ζες. Άντε ρε, λες και αυρώμε, σηκώνετε πάνω. Σαπισμένοι ποδοσφαιριστές. Πολυμένοι, επολυμένοι. Βαθάτε, το πίσω μου. Ας, αυτή δεν είναι προπόνηση, αυτή είναι πούμπα, ρε. Δεν πάμε στο 160 να τα μαζέψει όλα τα ψωφίδια, μωρέ. Εμπόδιο, σταματάμε. Θα μας σκοτώσατε, μωρέ, αδερφάκι. Σηκώθηκα, μωρέ. Έτσι, χέρας, μωρέ, σηκώθηκα πάνω, μωρέ. Σηκώθηκα πάνω, να παίξετε πάνω, ρε. Άρσε με, πάτερ. Όχι, ξέρεις, θα γίνει, ρε. Θα μάθετε πάντα, ήρθες που θα παίξετε πάντα, ε! Μην τους κουράσεις, Κωστίκα μου, είναι αμάθητοι. Ε, και πώς θα παίξουν ποδόσφαιρο. Και σε αυτό αμάθητοι είναι. Μαζί μου θα μάθουν, δεν γίνεται, σηκώτε πάνω. Για τα μωρέ, Κωστίκα, δεν αρχίσεις προπόνηση από τον τερματοφύλακα. Του ζενά δεν τους βλέπω καθόλου καλά, μωρέ. Ο τερματοφύλακας, πού τους έρθει. Κυρφώτ, κυρφώτ, έλα πάει, μωρέ. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι τερματοφύλακας, μέσα στον τερματοφύλακα του γηπέδου. Το ξέρω. Αλλά με έκαναν τερματοφύλακα λόγω πείρας. Δηλαδή. 40 χρόνια φύλακας. Μου κάνεις. Πάμε. Έλα εδώ μαζί. Προχώρα. Μου κάνεις. Πήγε πιο μακριά. Πιο μακριά πήγε. Έτοιμος. Έτοιμος. Πάμε. Έλα. Αου. Αου. Η μπάλα από σίδερο είναι. Αου. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Αυτό το πουλάκι σίγουρα θα αρέσει τον Κωστίκα μου. Ε, όχι και Κωστίκα σου. Αυτό σου το χέρι δεν σου έχει πιάσει ακόμα. Ε, είναι λιγάκι ντροπαλός, μωρέ. Καλά, δεν μου λες. Και το ξέρω, τον αγαπάς. Του έχεις πει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Κι ούτε θα το καταλάβει. Γιατί βρε Δέσποινα δεν πας στο Γιωρίκα που σ' αγαπάει. Κάνει σαν τρελός για σένα. Δεν είσαι με τα καλά σου που θα πάω στο Γιωρίκα. Ακούσε και πράγματα. Αυτό να μην το ξαναπείς. Για μένα ένας άντρας υπάρχει. Κωστίκας. Και πάση Ελλάδος.
Προχαλήσει. Το αμάξι. Το αμάξι θα παραφέρεις. Το κοσταδόρο τον έβαλες. Τον έχω φέρει, εντάξει. Το σωρματόσκηνο εσύ. Το φέρα, εντάξει. Ωραίο. Πάμε. Ξύπνησε, κρύβε. Σκέφτηκα κι εγώ. Δεν φόρεσα sleep pad. Εσύ, σε κάνε μουσκιο, μάρα. Του κατούρισε. Ξανέρχεται. Δεν υπάρχει χειρότερη βρώμα από ξυνισμένη γαριδόσουπα. Εσύ πολύ υγρασία έχει εδώ. Έχω λέω να φύγουμε. Ωρε μπογά, πώς βρωμάται έτσι ρε. Άρε άτιμε Κωστίκα, τη συνοικία του νέου πόντου ξέχασέ την. Στα σύνορα θα σε στείλω. Γρασί, έλα σιγά σιγά πίσω. Έλα, 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 έλα. Έλα, μαλάκα, να δεις τι μου κάνε. Τι έγινε ρε, τι φωνάζεις. Το χέρι μου ρε μου μάγκος, το χέρι μου ρε. Σιγά, θα τον ξυπνήσεις, ρε. Τι σου τρεπες, να πάει λίγο μπροστά, ρε. Πήγε λίγο μπροστά. Έλα, έλα, ακόμα λίγο. Α, α, α. Βάλε το εσύ. Εντάξει, το βάλες, δεν το βάλες. Πάμε να φύγουμε. Ρε Γιωρίκα, αυτός κοιμάται, να ξυπνήσουμε. Κάσε ρε, πες μέσα να φύγουμε, ρε. Μα, ονειρεύομαι. Πού βρέθηκα εδώ, παιδιά μου. Μα, και τις πότες μου εδώ. Βάλω. Πού βρέθηκα εδώ, ρε παιδιά. Βοήθεια. Το καπέλο μου. Και πατατούκα. Παναγιά μου. Πού βρέθηκα εδώ. Σε όνειρο είμαι. Α, και μιλάω αλλιώτικα. Σε όνειρο είμαι. Παναγιά μου. Πού βρέθηκα εδώ. Ιουγκοσλαβία. Τι έγινε, ρε. Φαίνεται η Ιουγκοσλαβία κοντά στο συνοικισμό του νέου πόντου. Θα βγει εγώ. Θα δει η Ιουγκοσλαβία. Από εδώ ο νέος πόντος. Μωρέ, σφιλιό, μωρέ. Τι είναι, παπά. Πού είναι, μωρέ, ο Κωστίκας. Λείπει και το τροχό. Ξέρω εγώ, αυτά λέμε με τον Ονομβρία. Εξαφανίστηκε. Τέλος πάντων, ναι, εδώ είναι η Δέσποινα. Μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Ναι, τι θέλεις. Α, ναι, ήθελα μερικά πακετάκια έτσι μακαρόνια. Ναι, κορίτσι μου, τι θέλεις. Α, η μαγιονέζα αυτή είναι καλή. Καλή, καλή. Δώσε μου δύο βαζάκια. Κέτσαπ ήθελα. Είναι από την καλή κι αυτή, καλό πράγμα. Ταλιατέλες, πιάσε μου και ένα κουτάκι ταλιατέλες. Μπράβο. Αλάτι έχεις. Αλάτι. Πιάσε μου δύο κουτάκια. Μιχαλάκη, να σου πω κάτι εγώ. Κάνε εσύ τώρα εδώ πέρα. Λίγο στο ποτή μου, γιατί πρέπει ανησυχώ. Πρέπει να πάω να βρω τον Κωστίκα οπωσδήποτε. Εντάξει, να σου πω τι θέλεις. Μιχαλάκη, πιάσε μου μερικές φυτίνες από εκεί. Ένα μπουκάλι λάδι από το μεγάλο, το άλλο, ξέρεις. Ναι, άντε γρήγορα. Τσάκα, τσάκα. Α, και κνόρ. Πουρέ κνόρ. Θα του κάνω ένα πουρέ. Και κνόρ. Κνόρ, ναι. Τέτοιο και λάδι, ναι. Α, πιάσε μου και αλκαλικές μπαταρίες ήθελα. Έγινε. Δύο, Και κανένα σόφτεξ. Έλα, Μανώλη μου, ναι.
Μιχάλη, πιάσε και ένα σλιπάτ για τον παπά. Ένα σλιπάτ για τον παπά. Θα το χρειαστεί σίγουρα. Θα το χρειαστεί. Α, κοίταξε. Κοίτα, θα μου τα φέρει στο σπίτι, έτσι. Θα τα φέρω. Άντε. Και θα στα γράψω. Ε, γράφτα. Τι γράφτα. Πάμε. Πού βρέθηκα. Στην πίνδο είμαι. Τι έγινε. Μα φτιάσανε. Πού πας ρε πατριώτη. Μου βάζει, δεν είμαι από τρελάδικο. Γνωστικός είμαι. Αλλά πάω προς τα δω. Άντε, έμπα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε. Ένα λεπτό. Μην ξεκινήσει αμέσως. Κάτσε. Κάτσε εδώ. Στην άκρη. Εσύ τι θέλεις. Μια δωρε Μικαλάκη. Δεν μου θέλω εδώ πέρα. Πώς το λένε. Α, κέτσαπ είναι αυτό. Πόσο κάνει. 100. 100 το ένα. Ναι, ναι, ναι. Δω μόνο ένα τότε. Ακόμα ένα. Μπράβο. Έλα. Πόσο κάνει. 100. Τα δύο. Τα δύο. 100. 100. Πιάσα μόνο ένα. 3. Έλα. Πόσο κάνει. 100. Τα τρία. Τα τρία. 100. 100. Πιάσω με το κυβότιο. Κυβότιο. Πόσο κάνει. 100. Το κυβότιο. Άσε το διάλογο, ρε. Θα το κλείσω το μαγαζί του Κωστίκα. Τι βαράς, ρε. Εκδίκηση παίρνω. Με έχει τράξει τις φαλιάρες. Τι έχεις, ρε φίλε. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Αλλά μην τρέχεις. Γιατί. Φοβάσαι. Παλέχομαι. Τότε γιατί τρέμεις. Δεν τρέμω. Τρέχω. Δεν έχεις πάτο. Ρε, ρε εσείς αδεόφοβοι, στα σύνορα το πήρατε, ρε. Κι αν είχαμε και διαβατήρια, θα τον πηγαίναμε μέχρι το Μόναχο. Αχ, 1023. Λοιπόν, πάρε 1000 τώρα και πολλές σου είναι, δεν έχω άλλα. Τις 23, σας κοστάω, ε. Ορίστε, κύριε, τι θέλετε. Δώσε μου μια μαγιονέζα. Μαγιονέζα, αμέσως. Δεν γίνεται. Γιατί? Τι έχω κολλημένες γιατί πέφτουνε. Δώσε μου μια νουτρίτσια. Βέστε, νουτρίτσια. Ούτε αυτό γίνεται, γιατί και αυτά έχω κολλημένα πέφτουνε. Δώσε μου μακαρόνια. Πω, πολλά θέλετε. Τι να κάνω. Ζωδεύεις τον άντρα σου. Ορίστε. Όχι τόσα πολλά, ένα θέλω. Τι δεν κάνω. Δεν γίνεται, θα πάρεις όλα μαζί και τα κολλάω και μου γλιστράνε. Α, δεν θέλω. Πάμε να φύγουμε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην είναι, κυρία Νούλα μου. Θα στα ξεκολλήσω εγώ, θα σου δώσω όσο θέλεις. Να μου λείπουνε, να μου λείπουνε. Πάμε. Τι έκανες, βρε Κωστίκα, τι έκανες. Στο κεφάλι μου. Τι χτύπησε το κεφάλι σου. Έχεις διώξει όλες τις πελάτησες. Θα έρθουν όλες. Να, μεγάλη γειτονιά μου. Να, κι άλλες έβαλε. Γεια σου, ρε Κωστίκα, τι έγινες, χάθηκες, πού ήσουνε. Εκδρομή. Με πήγαν εκδρομή χωρίς το θέλω. Κάτι καθάρματα. Αλλά με τους πιάσω, θα τους γδάρω, θα τους κάνω ποντιακό ανέκδοτο. Μάλιστα. Η γειτονιά πάει με εκτιμάει, με σέβεται και αυτά τα καθάρματα με σαμποτάρουνε. Είδες, είδες. Ας το μεγάλο. Πάρ' το μικρό. Γνωρίστε μας. Κουσίκα, έχεις γράμμα. Γιαγιά μου. Δεν ξέρω αν είναι από τη γιαγιά σου, εγώ δεν διαβάζω ξένα γράμματα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι το γράμμα γράφει μέσα ότι σε 15 μέρες πας φαντάρος. Στις 3 το μεσημέρι ακριβώς. Θεέ μου. Επιτέλους, θα φορέσω το χακί, θα βάλω αρμπίλα, 45 νούμερο, θα το φορτιστώ. Θα βάλω φαρδιά ρούχα, καπέλο. Μα καλά, επιστράτευση κάνω. Όχι, Ραήλ, όχι, Ραήλ. Αφού είμαι στη Γερμανία, πώς θα πήγαινα φαντάρος στη Γερμανία, εδώ θα ερχόμουν. Και να, επιτέλους, η πατρίδα με ετοίμησε με την τιμή της και εγώ θα την υπηρετήσω. Τίμια, ήρθε η στιγμή. Και το μαγαζί. Το μαγαζί. Ο Ήλ θα πουλάει και εσύ θα μου γράφεις γράμματα για να νιώθω συγκινημένος. Να σε φιλήσω. Τον εχθρό τα ακούσα τα περάσαν σαν το λίβα που καεί τα σπαρτά. Λεβέντη μου, να πας να υπηρετήσεις την πατρίδα. Να βγάλεις ασπροπρόσωπο τον πόντο. Κωστικά. Ρα Κωστικά, τι έμαθα. Σε παίρνουν φαντάρο. Ναι, γιατί. Τι γιατί, το ξέρεις ότι θα σε κουρέψουν το κουλί. Και τι πειράζει. Τι πειράζει, ρε. Στην ηλικία σου ξαναβγάζεις μαλλιά. Μπορεί να μην ξαναβγάλω μαλλιά, θα βγάλω όμως μυαλά. Εμένα μου λες μυαλά. Στα σύνορα θα σε στείλουνε. Ρε δικέ μου, πού πας. Πάω να καταταγώ.
Πού καλέ στου Μακεδονομάχου? Σε ποιου Μακεδονομάχου, ρε? Στου 300 του Λεωνίδα πάει. Ποιου 300, στο Σέρβα πάει. Ποιου Σέρβα, ρε? Στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο. Ρε, αυτό λέγεται ενημέρωση για σταυροφόρο. Γελάτε, γελάτε. Και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, μεγάλος πήγε στρατιώτης και δόξασε την πατρίδα του και τον εαυτό του. Θα δεις τον Θόδωρα, αν τον δεις, να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Όποιον. Από τον Ανουβρίαν, πες. Με ξέρει. Εσύ τι παριστάζεται τώρα. Καλά δεν βλέπεις, παιδάκι μου, η Μαντόνα είμαι. Μαντόνα είσαι, Μαντόνα μου. Μαντόνα μου, το μάτι μου. Μαντόνα. Λοιπόν, Ανουβρία, εγώ φεύγω και εσύ το μαγαζί και τα μάτια σου. Το μαγαζί και τα μάτια σου. Εντάξει, α, το Θόδωρα, μην το ξεχάσεις, ε. Ναι, να δώσεις χαιρετισμούς και στο Μιαούλι. Να δώσεις, πάτσα. Και πρόσεχε, η περικεφαλαία να είναι στα μέτρα σου. Και να γυαλίζεις και την ασπίδα, έτσι. Τι λέτε ρε στον άνθρωπο και τον κοροϊδεύετε, Μακεδονομάχος. Γυαλικόπουλο πάει. Χαίρετε. Χαίρετε. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ, και εγώ νόμιζα πως θα μου κάνετε καψόνι. Έτσι, ξέρω. Μου στείλε ένα χαρτί για παρουσιαστή σας στο στρατολόγο. Στρατολόγος δεν είστε. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Για να δω. Α, ναι, βέβαια, εμείς το στείλαμε. Παναίδης, έτσι. Λοιπόν, θα πάτε στο τέλος του διαδρόμου, στην τρίτη πόρτα. Εκεί στο πι θα τακτοποιηθεί η υπόθεσή σας. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή ονομάζομαι ο πλήτης. Όχι, παραμένετε πολίτης. Λοιπόν, θα πάτε εκεί, θα πληρώσετε τη θητεία σας και μετά θα πάτε πάλι στο σπίτι σας. Θα πληρώσω. Τη θητεία μου θα πληρώσω. Μα εγώ δεν θα απειλήσω την πατρίδα. Εγώ είμαι Έλλην και Πόντιος. Δυο φορές Έλληνας. Εγώ θα απειλήσω την πατρίδα μου. Να πάρω όπλο και να ορμήσω ο άλλος Μεγαλέξανδρος που σκοτώνει τον Όφη. Είναι συγκινητική η αγάπη σας για την πατρίδα, αλλά δεν γίνεται για τεχνικούς λόγους. Μήπως δεν έχετε όπλα. Όπλα έχουμε. Πιεσόμετρα δεν έχουμε. Εσύ καλύτερα θα ήταν να πάει να γραφτείς τα καπί. Καινούριο όπλο είναι αυτό. Άντε ρε μπάρπα, φύγε τώρα και έχουμε και δουλειές. Ω, ξεφτελίστηκα. Τι θα πω τώρα στη γειτονιά μου. Θα τους πω ότι ανεβλήθη ο πόλεμος. Τι έγινε τώρα, Κωστίκα μου. Ένα έγινε, Νομβρία. Άτσι πάω. Τι έπαθες. Με διώξαμε τις κλωτσές. Πλήρωσα. Εξαγείωσα τη θητεία μου, λες και μάχριστος άνθρωπος. Ε, καλά τι, δεν χάλασε και ο κόσμος. Τι γίνεται πάμε το μαγαζί, πώς πάλι. Είναι τα πράγματα κύριε μου, πάει περάσαν το πρωί όλοι οι ποδοσφαιριστές και πήραν ό,τι τη ρίχαμε και δεν είχαμε Πάριζα, Ροκφόρ, τα καθαρίσανε. Με απογοήτευσαν κι αυτοί. Έγινα πρόεδρος του σωματείου για να μεγαλουργήσουμε και γίναμε μηδέν, πάμε να μας διώξουν και από το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον να ήμουν πρόεδρος κοινότητας. Και γιατί με βάζεις υποψηφιότητα, σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Και λοιπόν, πάλι θα βγει ο Σταμάτης, ο Σταμάτης βγαίνει. Έλα, μόνο ο Σταμάτης είναι κατεστημένο, μωρέ. Εσύ θα τους μιλήσεις και αλλαγή. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία ιδέα, με σκέφτεσαι. Πρόεδρος κοινότητας New Pond. Καλά, δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Μην επιμένετε, μην επιμένετε. Δεν ξέρω, θα δω, θα τα σταθμίσω τα πράγματα και θα δω κατά πόσο πρέπει να εκτεθώ υποψήφιος. Θα πάω μια στιγμή στο τροχόσπιτο γιατί έλειψε μια μέρα και του κάνω ρημάδι. Πρόεδρος New Pond. Βρε παπά, λες να βγει πρόεδρος ο Κωστίκας να έχουμε και τα μέσα. Γιατί ξέρεις κάτι, υποψιάζομαι ότι όλοι οι πολιτικοί που με υποστηρίζανε πεθάνανε. Καιρός είναι να πεθάνεις και εσύ να δούμε τη δεκάρα σου. Σκατά στη γλώσσα σου τραγώ, παπά. Τι καθόσαστε! Τι να κάνουμε! Τρεχάτε! Ετοιμάστε την προεκλογική μου εκστρατεία, τον προεκλογικό μου αγώνα, ετοιμάστε μου λόγους. Θα τους σκίσω τους άλλους προέδρους, θα τους σκίσω τους υποψήφιους. 112% θα πάρω. Πω πω, εγώ πρόεδρος. Και... Ταΐζω τα Περιστέρια. Και έχεις την παρέλαση. Αφού θα τη δω στην τηλεόραση. Δύο φορές να τη δω.
Γιατί τάζει τα περιστέρια και με κάνει τρασίδι. Ποια περιστέρια, αυτά κοτρώνε είναι. Κοτρώνε είναι, μου κάνει το ανοίξανο. Να πάρω τώρα περιστέρια στο κεφάλι σου, κούτα σου. Έλα, βρε Κωστίκα, μου, ας τα αφήσουμε αυτά. Σήμερα κιόλα αρχίζει ο προεκλογικό αγώνα. Ζήτω ο νέο πρόεδρο του νέου πόντου. Ζήτω! Ζήτω! Κάτω! Κάτω, ρε. Κάτω οι άλλοι, ρε. Κεράκια σα. Τι γελάς εσύ ρε Ανούμβρια. Όποιος γελάει τελευταίος, γελάει καλύτερα. Ο Κωστίκας πρόεδρος. Ρε εσύ, ρε θα τον πάρουν με τις ντομάτες ρε. Μόνο με τη βία θα στερήσετε την εξουσία του Κωστίκα. Αλλά η βία δεν θα περάσει. Όπως σας έλεγα! Όπως σας έλεγα! Ναι, όπως μας έλεγες! Πριν τις εκλογές με σφλόμωσες στα θα και τώρα μας έχεις σφλόμωσει στα να! Γιατί έχω καταβάλει υποψηφιότητα για να κάνω έργα τα λόγια σου! Τι λέτε ρε μπακάλι! Εγώ έλεγα να! Εγώ που σας έχω όλους γραμμένους στην καρδιά μου! Αυτό κι εγώ! Εδώ έχεις την καρδιά σου! Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, τελειώνω λίγο το πρόγραμμα να πάω και πάνω του φωτοφόρου μου. Ξεκάθαρισε. Προχωρώ. Εγώ θα μιλήσω την Παρασκευή. Ασύ την Πέμπτη και ο συνάδελφος από εδώ την Τετάρτη. Τι λέμε, Τετάρτη, ποιος είναι εδώ πέρα. Δεν γνωρίζεστε. Όχι, δεν γνωρίζομαι. Να σας συστήσω. Ο κύριος Νεκτάριος, ο κύριος Κωστίκας Παναγίδης. Χαίρομαι πολύ, ρε Αγκαλίτσα. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εγώ, Παρασκευή, εσύ, δηλαδή... Να σας είπω, εγώ δεν δίνω και τόση μεγάλη σημασία εις τις λεπτομερίες των εκλογών, διότι έχω σαφή διαβεβαίωση από τον Ανδρέα ότι θα νικήσω με ποσοστό 99,9%. Ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό τα λέει ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, βεβαίως. Που ξέρει ο Ανδρέας, ο Ανδρέας μόνο παντελόνια και σε κάτι ξανακαθαρίζει. Μα ήδη του έχω δώσει 300.000 για την νικηφόρο προεκλογική μου εκστρατεία. Όπω ψωνάρα ο Αγκαλίτσας. Σας παρακαλώ κύριε, εγώ έρωτας αμαρτίας της κοινότητος και θα νικήσω ακάλυτος. Χα! Ακόλυτος. Λοιπόν, εγώ Παρασκευή, εσύ την Παρασκευή. Εγώ θα νικήσω στις εκλογές γιατί έχω ρεύμα. Και εγώ έχω ρεύμα. Ναι, μπράβο. Ευτυχώς, κι εγώ έχω ρεύμα. Μπράβο! Ένα-δύο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσει ο μελλοντικός πρόεδρος, ο Σταμάτης. Ο δικός σας ο πρόεδρος. Σταμάτης για καλύτερες μέρες, για καλύτερα βράδια, για καλύτερα μεσημέρια. Σταμάτης! Σταμάτης και πάλι Σταμάτης! Μπράβο ρε πρόεδρε! Ελληνικέ λαέ της Ελλάδας! Κατοίκη της κοινότητας του Νιου Πόντ! Αγαπητέ Ανουμβρία, θα με ρωτήσετε... Και γιατί να σε ρωτήσουν. Γιατί να με ρωτήσεις. Γιατί δεν μ' αρέσει να σε ρωτάω. Το ας το κουβέντα του ρίξουμε. Ας με έβγα το λόγο μου. Και γιατί να μην μιλάς από τόσο ψηλά για να σε βλέπω και να στραβολεμιάζω. Να κατέβεις κάτω να μου τα πεις. Άλλωστε, οι δυο μας μείναμε. Και από ό,τι βλέπω, Κωστίκα, δεν πρόκειται να έρθει κανένας άλλος. Ας εμάς συνεχίζω, παρακαλώ. Μπράβο, ναι, Κατάρια, μέλα. Την επομένη της εκλογής μου θα αποστείλω εγκύκλιον προς απάσταση ΣΥΠΕΜΕ αστυνομικά αρχάς και δια της οποίας θα απαγορεύσω. Θα σας πω δυο λόγια για το γυαλάκια. Αλλά γιατί να σας τα πω, αφού η διαφορά ύψους τα λέει όλα. Αυτός είναι στο υπόγειο και εγώ στο ρετυρέ. Αλήθεια, πώς υπάρχει το τετραγωνικό πρόεδρε. Σύνελθε. Απαγορεύεται εν γέννη η δευτεροδιάβαση και κοινώς μπανιστήρι. Ωραίο το μπανιστήρι. Μπράβο. Έχω να σας δω σωτήν αλλαγή. Και τώρα για το δεύτερο αντίπαλό μας, τον Κωστίκα τον Μπακάλι. Άκυρο. Ορίεται και ομιλεί περί αλλαγής και πρασίνων αλόγων. Μα σε ποιον τα λέει αυτά! Σε ποιον τα λέει! Σε μας τα λέει αυτά! Σε μας τα λέει αυτά! Ο λαός έχει ωριμότητα και αμνησία! Σία! Σκάσε! Αυτός ούτε μια λάμπα δεν μπορεί να αλλάξει! Ενώ εγώ θα σας ανάψω τα λαμπάκια! Όχι να μας πάρεις και τη δουλειά, πρόεδρε! Έλεγα λοιπόν ότι θα με ρωτήσετε τι έχω να σας δω! Σω εγώ που δε... Να στιγμή να καθαρίσω το λούκι.
και στην ανάγκη μέχρι την τεκνοποίησή σας μπορώ να κάνω. Άρε προεδράρα καρπερέ. Να αλλάξουμε μαζί. Χέρι χέρι σε πηγαίνω και με φάσω. Μπράβο Κωστίκα, να τους τα πεις. Έτσι να τους τα λέω. Κωστίκα, σταμάτα βρε, εδώ μιλάμε κι εμείς. Να πάτε με, σπίλιε, να σταματήσω αγκαλίτσας. Μιλάω εγώ. Θα αλλάξουμε τα καλάτια απορρίμματων που έχουν σκουριάσει όλους. Το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμά μας θα ολοκληρωθεί το 5.500. Μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Συνέλθε πρόεδρε, για τη νέα νίκη, για τη νέα νίκη. Άσε μου το μανίκι. Νίκη, νίκη. Εμπρός για το νέο μανίκι. Ποιο μανίκι. Μετά τη νίκη έρχεται το μανίκι. Ο επιμένων Ποντιακά. Βρέχει, θα κάνουμε συνέχεια. Ρωτώ και απάντηση έπαιρνω. Και τη βραχή θα σταματήσω άμα θα γίνω πρόεδρος. Καθημερινώς και περί την μεσημβρίαν ψαλίσετε μεγάλη παράκληση. Σκάστε, Αγκαλίτσα. Μείναμε μόνοι μας. Και όλοι μας ψηφίζουν ή θα μας χέσουν. Δεν ξέρω. Που άντα θεμάσαι, μωρέ Κωστίκα. Κουζουλώσε, μωρέ, δεν κατέξω τη βρέχη, μωρέ. Κάντα, μωρέ, κουζουλέ, εσύ πανά θεμάσαι. Κουζουλίσε, μωρέ. Από τους πλούς, κάτω από τη βροχή κάθε και βγάζονται λόγο, μωρέ. Γλώξα είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά ο Κωστίκας θα λέει καλά. Κουτά μας δεν βρει αυτά τα πράγματα. Καλό πρόεδρο θα έχουμε, ναι. Καλό εδώ, συμφωνώ και εγώ, μωρέ. Την ευχή μου, Κώστα, και καλή σου όρεξη, μωρέ. Έλα, πάτε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα που σε θέλω. Τι πράγμα θέλεις, μωρέ. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Α, δεν μου λες. Προηγουμένως σε δεκαίρεσαι από το φαρμακείο. Άρρωστος είσαι. Είναι μωρέ, λες, κουζουλάθηκες, δηλαδή αν έβγαινα από το νεκροταφείο, πεθαμένος θα ήμουνα. Παπά, ξέρετε, σε δέλα. Επειδή ο προεκλογικός αγώνας είναι δύσκολος, σκληρός και πρέπει να πολεμήσω, σε παρακαλώ πολύ, κάθε φορά μετά τη λειτουργία, αντί να λες κύριε Λέισον, να λες ψηφίστε Κωστίκα. Είναι λες, μωρέ, πάρα ωραία, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί ρε, παπά. Την προηγούμενη Κυριακή σε είδα στην εκκλησία και στο τέλος είπες τη λειτουργία αυτή σας προσέφερε η Πέψη Κόλα. Είπα θα ψηφίσω νεκτάριο. Επιτέλους θέλω εγώ, να γίνει. Αυτό που θέλω εγώ θα ψηφίσεις. Αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Άκουσε κύριε. Ναι, αυτό που σου είπα εγώ. Κοίταξε να δεις. Έχουμε ή δεν έχουμε ίσα δικαιώματα. Ακούσε λόγο, μωρή. Ακούσε λόγο, μωρή. Αυτό που σου λέω εγώ θα γίνει. Άμα πια. Τι τα πάθατε μωρέ πρωί πρωί και μου φωνάζετε έτσι σακουζουλή. Τι τρέχει, παπά. Μη φωνάζετε και μαλώνετε, μωρέ. Υπάρχει και η τρίτη λύση. Ο τρίτος δρόμος που λέμε. Πώς λέμε το τρίτο φύλλο, ο Κωστίκας. Κωστίκας, τι λες μωρή για τον Κωστίκα. Κωστίκα. Ο Κωστίκας είναι και δικό μας κοπέλι, μωρέ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, Κωστίκα. Ρε Γιάννικα. Έλα ρε. Λες να βγει ο Γιαλάκιας. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Αυτός έχει ρεύμα, δεν είδες. Μπορεί να βγει κιόλας. Και ο δικός μας έχει ρεύμα. Ο δικός μας έχει ρεύμα, αλλά άμα πάρει τους ψήφους στη β' κατανομή, τι γίνεται. Άμα η Νέα να πάρει την ψήφο Γιαλάκας, δεν ψηφίζω Κωστίκα καλύτερα. Κωστίκα θα ψηφίσω. Αμ' εγώ μαζί σου, Κωστίκα κι εγώ. Γιατί γιαλάκα με έχεις. Μόλι παπάδια μωρέ. Για να δεν κλείσει καμιά πόρτα, δεν ξέρεις ότι κυκλοφορούν αναρχικοί, κυκλοφορούν κλέφτες εφοριακοί. Τι έπαθες καλέ, τι είναι αυτά τα χάλια. Ήταν να πάθω μωρέ μέσα κατέψα στο ξύλο αυτή η κουζούλη εκεί πάει μωρέ. Γιατί. Γιατί δεν ξέρω τι ψήφο να θέσουν και τους είπα θα ψηφίστε Κωστίκα. Κωστίκα είπες. Μα καλά αν είσαι όλα πως είσαι παιδί μου. Α, θα γίνουμε ρεζίλ το σκυλιό να μα ψηφίσουμε Κωστίκα. Μην τα λες μωρέ Κωστίκα θα ψηφίσει γιατί ας σου θέσω μία που θα είναι δικιά σου. Τι είπες. Αυτό που είπα. Σε μένα θα θέσεις μία. Κωστίκα θα θέσω. Κωστίκα τώρα θα σου θέσω και εγώ. Θα σου θέσω. Κωστίκα θα σου θέσω. Τώρα θα σε κάνω. Λοιπόν, όπως είπαμε έτσι, εμείς θα πάμε από εδώ, εσείς θα πάτε από εκεί και σε δύο ώρες θα συναντηθούμε στο μνημείο να κάνουμε καταμέτρηση στον τύπο. Έτσι. Μανοβρία, να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί αυτοί μπορεί να μας κάνουν ενωθεία.
Πιάνω θεία, ρε! Πιάνω θεία, ρε! Έχουμε ανάγκη εμείς από νοθεία, ρε! Επίδραση! Εμείς είμαστε νικητές από χέρι, ρε! Νικητές από χέρι είμαστε εμείς! Μην τσακώνεστε, μην τσακώνεστε! Μόνο ο κύριος ξέρει ποιος θα είναι ο νικητής! Άντε ρε παιδιά, άντε να τελειώνουμε! Έχω ραντεβού στις 4, να τον στήσω τον άνθρωπο! Εγώ παιδιά δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλλά θα έρθω μαζί σας έτσι απαρέα! Λοιπόν, εμείς από εδώ, εσείς από εκεί έτσι! Ναι, αλήθεια, άντε, πάμε! Πάμε. Εγώ ευθεία θα στρίψω! Πώς σε λένε? Πώς με λένε, Γιωρίκας Τελεμίδης. Έλα. Δώσε το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αυτό είναι του Κωστίκα. Σε είχαμε ψηφίσει ο Κωστίκα. Αυτό είναι του Σταμάτη. Μάλιστα. Αυτό είναι του Νεκτάριο. Ωραία. Λοιπόν, η ψηφοφορία είναι μυστική. Κλείστε τα μάτια. Το έχω δει. Ναι, γυρίστε από εκεί. Γυρίστε από εκεί καλύτερα. Άντε. Εδώ έκαμε, εδώ έκαμε. Τι εδώ έκαμε, εδώ έκαμε. Δεν ήρθαμε, ρε παπά, για αερανό. Ψηφοφορία γίνεται. Να. Καλά, μωρέ. Στο εκλογικό κέντρο δεν θα πάω ψηφίσω. Τι εκλογικό κέντρο, παπά μου, αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Τώρα ψηφίζουμε μοντέρνα κατοίκων. Τι κατοίκων, μωρέ, λες. Απλή ενισχυμένη, ρε παιδί μου. Εξήγησέ του. Όνομα επώνυμον. Δεν κατέχεις, παπάδια, πώς με λένε. Πώς σε λένε. Δεν το κατέχεις όταν είσαι στρωμένη στο κρεβάτι. Αυτά είναι τυπικά πράγματα. Άι, πες να τελειώνουμε τώρα. Τι τυπικά, μωρέ, αλευρία, την κουζουλίδια, την αποστηλία, πάει. Λέγε. Μαλιόλισσα σαριωτάξη. Της γυναίκας σου. Της γυναίκας μου. Παπάδια, να σου πω και της μάνας σου. Δώσ' τα ψηφοδέλτια να τελειώνουμε. Ήταν πράγμα που παραλαλό είναι αυτό, μωρέ. Αφού είναι έγχρωμη ψηφοφορία, παπά μου. Πρόσεξε, πρόσεξε να δεις. Το ροζ είναι του Κωστίκα. Το πράσινο είναι του Νεκτάριου. Και το γαλάζιο είναι του Σταμάτη. Εσύ τώρα διάλεξε ένα φάκελο και ψήφισε ανεπηρίαστα. Ας τις αγωγές και φέρε και από τ' άλλους. Τα φάκελα, ορίστε. Εντάξει, ρε Νοβρία, εντάξει. Ακόμα. Δύο λεπτά, το σκέφτομαι. Πόση ώρα. Περιμένεις. Θέλει σκέψη ψήφος, πώς γίνεται. Κλείστε γρήγορα τα μάτια. Εντάξει, τελείωσα. Γυρίστε. Πάντως με αυτό το σύστημα αποκλείεται να κάνεις νοθεία. Γι' αυτό λούφαξες. Ε, βέβαια, πώς να γίνει νοθεία, δεν γίνεται. Είναι... Βασίλης Τριανταφυλλίδης, του Απόλλωνα και της Καλαμαριάς. Ποιος είναι. Θα ψηφίσεις. Όποτε είμαι στο μπάνιο, εκλογές γίνονται. Άσε τώρα, δεν μπορώ. Είσαι στο μπάνιο, άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Άι, πάνε να φύγουμε. Κωστίκα, Κωστίκα, μην αφήσεις. Κωστίκα, Κωστίκα, μην αφήσεις. Κωστίκα, 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 Αρπάξανε την κάλπη! Ξυπνήστε το τζαλδάρι! Νοθεία θα γίνει! Να ανοίξουμε τις κάλπες! Ναι! Από τώρα συγχαρητήρια! Από εδώ πέρα, συγχαρητήρια, οι κάλπες θα το δείξουν! Έλα, μωρά, Λόβρη, άνοιξε πάει τις κάλπες να τελειώνει! Για Νίκο, για Νίκο! Έγινε Ρώσο Πόντος. Φάει τα τώρα. Γίνομαι ανεξάρτητος. Βγήκε πρόεδρος ο Κωστίκας. Δέσποινα! Τρέχα! Είναι Μαρία! Βγήκε πρόεδρος ο Κωστίκας. Πάμε να του το πούμε. Κωστίκα! Χωρίπανση! Κωστίκα! Μπείτε μέσα, μπείτε μέσα! Κωστίκα μου! Κωστίκα μου, νίκησες! Κωστίκα, εν τούτο νίκα! Ποιος νίκησε η ομάδα? Α, καημένε χαμπάρι, δεν έχεις πάρει από τα αποτελέσματα! Πώς έπασαι έρθανε! Α, νίκησες
100%! Γιατί δεν στήλωσαν και βγήκαν. Βρήκαν και βγήκες πρόεδρος. Γιατί? Γιατί δεν είχες βάλει υποψήφιος για πρόεδρο. Α, δεν βγήκα! Και τότε θα κάνω. Όπω πώς την πατήσαμε! Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Εμένα εσύ με πήρα στο λαιμό σου. Εγώ. Για να μην βγει ο γυαλάκιας, με έβαλες και ψήφισα Κωστίκα. Δεν μου κοβότανε καλύτερα το χέρι. Αλάτι. Αλάτι. Πέψη. Πέψη. Σλίρα. Σλίρα. Λοκάνικα. Λοκάνικα. Φασίολα. Ωραία μου Δεσποινής, τι θα πάρετε. Θέλω. Αφήστε Δεσποινής. Εμένα θα πείτε, εγώ είμαι ο Κωστίκας, ο Ποντοπόλης. Μήπως θέλετε κνόρ να γίνετε πιο νόστιμη, αλλά πιο νόστιμη. Εσείς είσαστε μανούλη. Περάστε με. Βρίσκες. Όχι ακόμα, αλλά αν περιμένει να κλείσω το μαγαζί, θα τη βρούμε αντάμα. Μα γι' αυτό ήρθα, για να τη βρούμε. Αλήθεια, πας και με δουλεύεις. Όχι, βδομάδες τώρα σε παρακολουθώ και λέω, αυτός είναι άντρας. Ποιος πούντας. Εσύ. Εγώ. Σε θέλω. Πάρε με. Πού, εδώ. Έχεις δίκιο. Γιατί περιμένεις να κλείσω το μαγαζί και να βρούμε το βράδυ στο τροχόσπιτο. Γιατί το σπίτι μου είναι το τροχόσπιτο μου πίσω. Ξέρω. Νύχτες τώρα έχω ξεροσταλιάσει και έχω ξεπαγιάσει. Να σε κοιτάζω. Με παίρνεις μάτι. Όχι, δεν σε έχω πάρει ακόμα. Απόψε θα σε πάρω. Στις 9. 9 η ώρα στο τροχόσπιτο μου. Δεν του κάνουμε καλύτερα 9.30 να δω και τα συνδύσεις. Εντάξει. Θα με περιμένεις. Γιώργικα! Έλα. Γιώργικα, απόψε το βράδυ ο Κωστίκας θα έχει γυναίκα στο τροχόσπιτο. Και εσύ που το ξέρεις, ρε. Το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, δώσανε ραντεβού. Σοβαρά. Ο Κωστίκας γυναίκα στο τροχόσπιτο. Λοιπόν, κύριε Κατσαβιδάκια, ετοιμάσου. Ήρθε η ώρα να δράσουμε. Απόψε θα γίνει μεγαλύτερη φάση. Φύγαμε! Το μεγάφωνο. Έρε, τι έχουν να ακούσουν τα μάτια μας και να δουν τα αυτιά μας σήμερα. Αν είχαμε και οπτική γωνία, θα ήταν καλύτερα. Ήρθε. Περίμενε με, δεν θα αργήσω. Είμαι σίγουρη ότι θα βγάλω λαυράκι απόψε. Ρελίνα, κουράστηκα. Ο έρωτας μας κατάντησε σύρια διαδρομών, δεν αντέχω πια. Και τι θέλεις να σου κάνω, αφού είναι η δουλειά μου αυτή. Εντάξει, αλλά ξέρεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι φορόφυγας. Τώρα τη δουλειά μου θα μου μάθεις. Μα αφού είναι πόντιος. Και λοιπόν, επειδή είναι πόντιος... Μην μου πεις ότι και οι πόντιοι ξυπνήσανε και έχουν διπλά βιβλία. Ποιος μου χτυπάει τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ήρθα. Περάστε. Άρε, να μην έχουμε βίντεο να το γράψουμε, να το βλέπουμε replay. Μα πού το έχεις? Μα τι ψάχνεις? Μωρέ, θα το βρω όπου κι αν το έχει. Τι στο διάλογο, του είχε εξαφανιστεί από το κρύο και δεν το βρίσκει. Έχει γούστο να χάσουμε τη φάση για τεχνικούς λόγους. Μα τι ψάχνεις κάτω το τραπέζι? Και έπειτα λέει η γυναίκα μου ότι μειονεκτώ εγώ. Αυτά να ακούει, αυτά. Το ίδιο μου είπε και εμένα. Μωρέ, και στην ντουλάπα θα μπω. Ντουλαπάτο, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Λες να το πέρασες για κρεμάστρα. Μα τι ψάχνεις? Θα σου πω. Τι? Αυτό! Το βρήκε! Θα ζεστάθηκε και θα έπαθε διαστολή. Άντε, κορίτσι μου, πριν το ξαναχάσεις. Δηλαδή? Ακριβώς. Ούστε. Μέσα είσαι. Ζει το πόντος. Όχι, θα ξέφευγε για να λέει ότι το έχουμε μικρό. Φόρτσα, Κωστίκα! Φόρτσα, Κότσο! Δεν περίμενε να είναι τόσο μεγάλο. Ποντιακό, κυρά μου, ποντιακό. Λες να μην είμαι πόντιος. Α! Τι έπαθες? Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Σιγά, θα σου βγει κανένα μάτι. Να τις βγάλει. Που έκανε ότι δεν το βρίσκει για να μειώσει τον αντρισμό μας. Σε το κοιτάζουμε, ρε.
Όλα ίδια είναι. Όχι και όλα. Το δικό σου. Πού το πας? Θα το πάρω μαζί μου. Τι υπερέπουλο μαζόχτρα. Θα το πάρει μαζί της το πουλί του. Θα το κάνεις. Ας το κάτω. Θα το μελετήσω με τα κορίτσια του γραφείου. Ρε, αυτός βάλτηκε να μας κομπλεξάρει όλους απόψε, ρε. Με το παίρνεις, με καταστρέφεις, θα σκάζω κι άλλο θέλεις. Εγώ αυτό θέλω. Με σφάζεις. Άλλα τώρα. Έλα, άστο. Άστο. Με σφάζεις. Δικό μου είναι, άστο. Αυτή του κόβει το πουλί, ρε. Πάμε να τον σώσουμε. Συλλογή από πουλιά κάνει άτιμη, πάμε. Κωστίκα! Ρε Κωστίκα! Κωστίκα! Τι έγινε, ρε Κωστίκα, στο πήρε? Μου το πήρε. Και το έχει με την τσάντα της. Απαιτώ να το δώσει αμέσως πίσω. Πάψε ρε. Πάψε ρε. Είναι κρατική αδειλεία για το κράτος. Δηλαδή το κράτος την έστειλε να στο πάρει. Ναι. Δώσ' το πίσω αμέσως. Για να ενδιαφερόσαστε τόσο πολύ για τον Κώστα, πάει να πει ότι κι εσείς έχετε από το ίδιο. Βεβαίως και έχουμε. Ένα μονατινάκι τώρα, κουρέας άνθρωπος. Και τι πάει να πει αυτό, επειδή είμαι κουρέας, δηλαδή πάει να πει ότι δεν έχω. Ώστε έχεις. Βεβαίως και έχω. Κι εγώ έχω. Κι εγώ έχω. Ώστε όλοι έχετε. Έχουμε, βεβαίως. Και πού το έχετε? Απάνω μας. Απάνω σας. Μόνο εγώ στο είχα κάνει το κρεβάτι. Πού είσαι, μωρέ πρόεδρος του καραπεσκιάς μου, ψόρνηθες! Επιτέλους, έλα, το κοτέτσι είναι έτοιμο. Θα τις βάλουμε εδώ μέσα. Καλά τώρα, τσέπες! Θα περιμένουμε να γεννήσουνε. Ρε παιδιά, πηγαίνετε. Σε μία ώρα που θα είναι έτοιμες, θα βάλω το δάχτυλο μου, θα δοκιμάσω. Θα είστε πίσω, άντε πηγαίνετε. Δεν είμαστε καλά. Κωστίκα, Κωστίκα. Ο Χαλάλαμπος θέλει μια αίτηση. Εγώ εδώ. Παπά, βάλτε στο κοτέτσι. Ήταν ένα μωρή κουζούλη! Τι κρεφτοκοτά μωρέ και τέτοια μου λες! Εγώ θέλω να βοηθήσω το πίμνιό μου, θέλω να βοηθήσω τον πρόεδρο, τον Κωστίκα! Λέγε χαρά να πει τι έτσι θέλεις. Διαζυγίου. Διαζυγίου, γιατί ρε, χωρίς με τη γυναίκα σου ήταν. Δεν πάει άλλο ρε Κωστίκα. Τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ ψυχρή. Αλλά λέει για τη γυναίκα του συμφωνώ κι εγώ, πολύ ψυχρή, ε! Εσύ που το ξέρω ότι είναι ψυχρή η γυναίκα του. Τι που το ξέρω τώρα. Εσύ που το ξέρεις ρε ότι η γυναίκα μου είναι ψυχρή. Όχι κρύα χέρια ρε. Τρία χέρια. Ρε εσύ είσαι που μου πίνεις το ουίσκι, ρε. Όχι ρε, εγώ το θερμοσύφωνο. Έλα τώρα, ποιο θερμοσύφωνο. Πού πήγε αυτός? Από εκεί. Από εκεί. Όχι από εκεί. Από εδώ. Έχουμε αρχίσει και παραμιλάμε. Πρέπει να τον εξοντώσουμε οπωσδήποτε, πρόεδρε. Τι πρόεδρος. Πρόεδρος άνευ προεδρίας. Άρη Κωστίκα, τι μου κάνεις. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Μα τι μου λέει τώρα αυτός, να βάλω φιουγκάκια στα σκουπίδια? Βεβαίως και θα βάλεις. Δεν έχει ο. Θα είναι μια τάξη στην κοινότητα. Δεν πρέπει ο καθένα να κάνει τι θέλει. Θα είναι μια ομορφιά. Σε κάθε σακούλα λοιπόν σκουπιδιών θα βάζετε ένα φιουγκάκι στο κεφάλι εδώ και ένα φιουγκάκι. Επάνω στη σακούλα. Δεν πρέπει να γίνει. Αν σε πούλησε κιόλα τα πράγματα, θα είναι μια τάξη. Η κοινότητα πρέπει να γίνει φιγουρίνη, να γίνει κουκλή. Έτσι. Εγώ είμαι πολιτισμένος πρόεδρος. Δεν είμαι γιούφτος. Έχει πάρε ρουφίνια φωλάχη σε κουκαλό. Καλή κλειακή, ευθώνουμε. Για λέκτε. Για διαλέκτε. Παλιό καιρός. Δεν λέει να σταματήσω ξεφτυλισμένος. Θα αρπάξουμε και κανένα κρύωμα. Τα, τα τσούτσα. Τα ιατσούτσα. Για δες ρε, ξέβαψα. Όχι βρε, δεν έχεις ξέβαψει. Εγώ βρε. Για να δω. Σου φύγε το δόντι. Θα ξέβαψε. Χρεάτη. Τι θα παθάτε, μωρέ, πάει και καψουρίσετε σαν τα μαϊμούνια, μωρέ. Νάνο, Κωστίκας. Τι θα έπαθε ο Κωστίκας, σε πίτσε, μωρέ. Είπε, Κωστίκας, είπε. Κωστίκας, είπε. Νάνο, για να μην φάει το κοπέλο. Τι κράματα είναι αυτά, εμείς χειρότερα. Τι είναι ρε παιδιά, τι έχετε, γιατί κλαίτε, ε! Αχ, ανομία μου, ο Κωστίκας! Τι έπατε ο Κωστίκας? Εβίτησε ο Κωστίκας! Σαν του Κωστίκα! Όχι μωρέ, πέθανε, τεζάρισε πως τον... Του Κωστίκα! Μια χαδιά ρε από εδώ πέρα, αφού πέθανε! Μη χειρότερα Παναγία μου, βρεθείς! Τώρα έρχομαι εγώ από το μαγαζί του, εκεί ήταν ο άνθρωπος και μάλιστα γκρίνιαζε γιατί του κλέψανε λίγα τι αλάτια! Ο Κωστίκας, μωρέ! Ο Κωστίκας! Γιατί να με κοροϊδεύετε, πάμε ρε κουζούλη!
Ο Κωστίκας είχε βασιλεύει. Είπε βασιλεύει. Ρε, ας να κλαίνε, αφού τη βρίσκουν έτσι, ας κλαίνε. Θυμάμαι, ρε, παπά, στα νιάτα μου, που είχα γκόμενα μια Γερμανίδα. Τι κλάμα έκανε αυτό το κορίτσι, ρε, παιδάκι μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έκλαιγε. Έτσι την έβρισκε κι αυτή. Ξέρεις πότε το έκοψε, όταν της πέταξαν τα μάτια έξω. Το όριξε στο γέλιο μετά. Καθίσαν ομπρί, αν δεν τρέψε, μωρέ, σκέσαι, πάει σε μένα τέτοια πράγματα, μωρέ. Πάμε να σου παίξω μια κουτσίδα, να την δω. Κυριέλο βρέχει, ρε παιδάκι μου, ξεκουνιάστηκε σήμερα. Καθίσε, λένε και ανομβρία και μας έχει εισάξει το νερό, πάμε. Άκουσες τι είπανε. Όχι. Γερμανίδα. 4-5-40. 2-5, 4-5, καλά, εδώ πέρα έχουμε 200 μέσα παραπάνω από όσο έχουμε στο ταμείο. Ναι. Ποιο πράγμα τα βγάλαμε. Πώς έγινε αυτό. Μαγελίτα. Παναγιά μου, τι πολύ είναι αυτό. Κωστίκος. Κωστίκος, αγάπη. Μαγελίτα. Μαμά. Μαγελίτα. Γιου, καθήκος, μαζέλας, καθήκος. Έλα, ρε. Ποια είστε, κυρία μου, ποια είστε εσύ. Μη συγχωρείτε. Ποια είστε, μαντάμ. Εκ Γερμανία ήμουν παρτένα. Κωστίκος και εμένα. Φτιάχτηκα εγώ. Και έκανα τέτοιο πράγμα με σένα. Αποκλείεται. Λαγός πετράχυλος ένταξε. Καστοράζει εμένα. Παιδί, κυρία μου, Κωστίκα. Θα με τσιμπήσει. Τι λέει, δεν καταλαβαίνεις. Λέει ότι στην κοιλιά της έχει ένα παιδί από σένα. Από μένα. Και πώς μπήκε εκεί μέσα το παιδί μου. Εσύ παπάς, παιδί, δικό μου, δικό σου. Τι λέει, μωρή τραλή, η πουλάδα. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου σε ζωολογικό κήπο. Πολύ άνθρωπε ρωτήλε. Κι εγώ που σ' αγαπούσα και έκανα όνειρα για σένα. Κι εσύ να εγκαταλείπεις έγκυο γυναίκα. Θεέ μου, δίδελα και αγάπη σε ένα πόντιο. Δεν αγαπούσε καλύτερα τον πόντιο, Πιλάτο. Κι αυτός πόντιος ήτανε. Πόντιος. Πόντιος. Αλλά δεν εγκατέλειπε εκεί μόνο στις γυναίκες. Ούτε έκανα άλλες γυναίκες να τον ερωτευθούν. Δηλαδή, εσύ εμένα τώρα μ' αγαπάς. Με πλησιάζεις. Με πλησιάζεις. Πας το παιδί σου. Γιαγιά, παιδί δικό σου στο κοιλίο μου. Φίλη δικό μου, τσουβάει παιδιά το βραγμούρ. Τσουβάει. Θα ξεμαλιαστώ. Να, 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 να. Τι θα κάνω, μαλλί με ένα παιδί. Ο Σταμάτης, ο πρόεδρος. Ο Σταμά. Κωστίκα μου, θα με συγχωρήσεις. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μου είπες ότι με αγαπάς. Νόμιζα ότι θα το καταλάβαινες. Εσύ δεν κατάλαβες ότι εγώ σε αγαπάω. Μ' αγαπάς? Δεν σε αγαπάω. Κωστίκα μου. Δεσποινίκα μου. Κύριε Πρόεδρε, η Δέσποινα κι εγώ και οι δυο μας, αμφότεροι μαζί και δύο, κάτοικοι του Νέου Πόντου, άγαμοι, Ορθόδοξοι χριστιανοί Έλληνες πατριώτες, ζητούμε να μας ενώσεις με τα δεσμά του γάμου εις έναν βίον ανθόσπαρτον. Κωστίκα, εγώ σαν πρόεδρος της κοινότητας είμαι υποχρεωμένος να σου πω, το σκέφτηκες καλά αυτό που πας να κάνεις. Βεβαίως και το σκέφτηκα, πρόεδρε. Μ' αγαπάει και την αγαπάω. Και θέλουμε να ενώσουμε τις ζωές μας. Όχι, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου το πω. Μην τυχόν και κάνεις καμιά μαλακία και μετά χτυπάς το κεφάλι σου. Πρόεδρε, θα μας παντρέψεις ή θα σε χέσω. Όπως θες, Κωστίκα. Λοιπόν, Κωστίκα. Κωστίκα, δέχεσαι.
να πάρεις για σύζυγό σου τη δέσποινα εφόλου του βίου σου. Δέχομαι, πρόεδρε. Δέσποινα, δέχεσαι να πάρεις για σύζυγό σου εφόλου του βίου σου τον Κωστίκα. Ευκόλου του βίου μου. Ευκόλου του βίου σου. Δέχομαι. Σου πω, εγώ με τη γυναίκα κάνω τέτοιο πράγμα. Με τη γυναίκα μου. Εγώ τη γυναίκα μου την εκτιμάω. Την αγαπάω. Την έχω κολλάει πάνω το κεφάλι μου. Αν θέλω να πάω με γυναίκα να τρέξουν στους μιέδες, δεν πήγαινε καλύτερα σε μια πάνω. Πάλι ανέκδοτο έβγαλα ο Πόντιος. Oh,